Κυρίες και κύριοι, θα το πω όπως το λένε οι αφέτες. Λάβετε θέσεις. Ξεκινάμε. Καλώς μας ήρθατε καταρχάς. Καλώς μας ήρθατε στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που έχει ακόμα, κύριε Πρόεδρε, το ίδιο όνομα και δεν θα αλλάξει εύκολα από ό,τι φαίνεται. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία μισή ώρα και θα έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στο μέλλον. Τώρα πού είναι αυτό το μέλλον, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, πίσω, δεν το ξέρω, αλλά θα το βρούμε ίσως όλοι μαζί εδώ τώρα, γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα, εκτός από το σφύριγμα, έχει και κάποια νότα δική σας. Τι θέλω να πω με αυτό. Μετά θα έχουμε πάρα πολλές νότες, αν δεν το ξέρετε, ή μάλλον το ξέρετε, ένα ολόκληρο μουσικό πρόγραμμα στις 10. Κλασική, ροκ, πολλά και ωραία πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω, η νότα η δική σας πια είναι ότι μετά θα σας ζητήσουμε να ψηφίσετε. Τι θα ψηφίσετε? Θα ακούσετε 5 επιστημονικές παρουσιάσεις. Σύντομες, πολύ σύντομες, λίγα λεπτά κάθε μία. Από 5 διαφορετικούς κλάδους, από 5 εξειδικευμένους απόλυτα και πολύ γνωστούς και πολύ έγκυρους επιστήμονες. Αυτά λοιπόν που θα ακούσετε, με αυτά που εσείς ξέρετε και με αυτά που εσείς θα ρωτήσετε, θα βγάλετε μια άποψη, μια γνώμη. Και θέλουμε μετά να μας απαντήσετε, τικάροντας αυτό εδώ, το οποίο αν δεν το έχετε θα το πάρετε. Δεν έχουν όλοι. Όσοι δεν έχουν, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να τους μοιράσουμε αργότερα λιγάκι, σε όσους δεν έχουν. Θέλουμε να τικάρετε τον κλάδο, τον τομέα, έχει 5 τετραγωνάκια, 5 θέσεις, που λέει ενέργεια, υγεία, βιολογία, ρομποτική, τρόφιμα και νανοτεχνολογία. Είναι οι 5 κλάδοι που αντιπροσωπεύουν οι κύριοι που έχω την τιμή να συντονίζω σήμερα, απόψε. Θα πρέπει να επιλέξετε την πιο σημαντική επιστήμη για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτή που εσείς πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική. Θα δούμε, θα βγάλουμε τα αποτελέσματα, ελπίζω, το βράδυ, πιο αργά, και θα ξέρουμε όλοι μας την άποψή σας τουλάχιστον. Χωρίς άλλη πολυλογία λοιπόν εκ μέρους μου, θα ήθελα να καλέσω, να σας πω ποιοι είναι πρώτα-πρώτα. Πρέπει να τους παρουσιάσουμε και να παρουσιαστώ εγώ πρώτος. Εάν δεν με ξέρετε, όσοι δεν με ξέρετε, είμαι ο Γιάννης Οριζόπουλος, είμαι δημοσιογράφος από το Pathfinder, το Τεχνολογίνε. Το Τεχνολογίνε είναι μια ενότητα που έχει να κάνει με την καινοτομία και όλα αυτά, και ως εκ τούτου είμαι εδώ. Συμμετέχουν λοιπόν στο πάνελ ο κύριος Σωτήρης Κυρτόπουλος, είναι διευθυντής ερευνών EVHVAE. Δηλαδή, πέστε μας, κύριε Κυρτόπουλο. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημίας και Βιοτεχνολογίας. Και βιοτεχνολογίας. Όλοι αυτοί οι κλάδοι αντιπροσωπεύουν τον κύριο Κυρτόπουλο, που θα μας μιλήσει για την του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προφανώς. Για την εξατομικευμένη διαχείριση της υγείας, ευκαιρίες και κίνδυνοι λόγω και συνεπία αυτής. Υγεία, βιολογία ο κλάδος. Αμέσως μετά ο κύριος Θανάσης Κωνσταντόπουλος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων. Θα μας μιλήσει για τα ηλιακά καύσιμα, την καθαρή ενέργεια για το αύριο. Το κουτάκι βέβαια είναι η ενέργεια. Δίπλα μου ο κύριος Γιώργος Νιχάς, καθηγητής μικροβιολογίας τροφίμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το θέμα του είναι η ποιότητα, η διατροφή ή η ασφάλεια. Θα προτιμούσατε στο τραπέζι πιο από όλα. Το κλείσα εγώ κατά λάθος. Γίνεται. Μικροβιολογία τροφίμων, βέβαια, το τετραγωνάκι. Κύριος Νίκος Μαυρίδης, είναι καθηγητής. Είναι το ίδιο το αντικείμενο. Έφυγε λοιπόν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το Πανεπιστήμιο και πήγε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ο κ. Μαυρίδης. Και είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Διαδραστικών Ρομπότ και Πολυμέσων εκεί. Προφανώς ρομποτική το αντικείμενό του. Και last but not least που λέγαμε και πριν, κ. Δημήτρης Τσουκαλάς, καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στον τομέα φυσικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας μιλήσει για την νανοτεχνολογία και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Ήδη την επηρεάζει, κύριε Τσουκαλά, νομίζω. Σε κάποιο βαθμό. Σε κάποιο βαθμό. Το τετραγωνάκι του, η νανοτεχνολογία, προφανώς. Πάμε λοιπόν κατευθείαν, ξεκινάμε, κύριε Κυρτόπουλε. Τα 6-7 λεπτά σας δημοσιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ανησυχούσα ότι πρέπει να καλύψω 38 χρόνια σε 5 λεπτά. Λιγότερα. Τώρα έγιναν περίπου ένα λεπτό και κάτι, ένα δεκαετία. Θα σας μιλήσω για το πώς ενδέχεται, ελπίζουμε, να εξελιχθεί η βιοιατρική επιστήμη τις επόμενες δεκαετίες στον τομέα
της εξατομικευμένης διαχείρισης της υγείας. Τι σημαίνει, τι έχω στο νου μου όταν μιλάω για εξατομικευμένη διαχείριση της υγείας? Εννοώ το να μπορεί κάποιος άνθρωπος να περάσει κάποιους ελέγχους επιστημονικούς και ορθολογικά, με βάση ορθολογική ανάλυση των δεδομένων, να γνωρίζει με ακρίβεια την κατάσταση της υγείας του και, θα έλεγα λίγο σημαντικότερο ως προς την προοπτική, τις προοπτικές της υγείας του. Να μπορεί δηλαδή να του πει κάποιος, μήπως επί παραδείγματι ήδη υπάρχουν εν εξελίξει διεργασίες οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε παθολογικές καταστάσεις στο μέλλον, αλλά δεν φαίνονται σήμερα, και ούτω καθεξής, και βέβαια να μπορεί να παρέμβει ορθολογικά για να οδηγήσει την υγεία του εκεί που θα ήθελε. Πιστεύω ότι η προοπτική, τέτοια πράγματα βέβαια γίνονται και σήμερα, αλλά πιστεύω ότι η προοπτική να εξελιχθεί αυτή η κατεύθυνση πολύ πιο εντυπωσιακά υπάρχει μπροστά μας. Τι καθορίζει την κατάσταση της υγείας μας και την εξέλιξή της? Καταρχήν, το βιολογικό υπόβαθρο, η βιολογία μας, τα κύτταρα μας, η ιστή μας και το πώς λειτουργούν διτερμινιστικά στη βάση των αλληλεπιδράσεων των μορίων, με βάση τους νόμους της χημείας και της φυσικής και της βιολογίας. Το δεύτερο πράγμα είναι το περιβάλλον το οποίο αλληλεπιδρά με αυτό το βιολογικό υπόβαθρο. Περιβάλλον δεν είναι μόνον ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και οι ρυπαντές που ενδεχομένως περιέχουν, που είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο πηγαίνει το μυαλό μας, είναι αυτά, αλλά είναι και το τι τρώμε, τόσο σαν μεταφορέας τοξικών ενδεχομένως καταλήπων, αλλά και αν τρώμε κρέας ή λίπη ή φρούτα ή κλπ. Το τι τρώμε καθ' αυτό. Είναι το πώς ζούμε, είναι αν το στρες, είναι ο χώρος στους οποίους κατοικούμε και ούτω καθεξής. Είναι το κάθε τι το οποίο είναι έξω από το DNA μας. Α, ξέχασα να ξεκινήσω βέβαια τις διαφάνειες. Ναι. Λέω κι εγώ ακαπέλα, θα μας τα πει τώρα χωρίς λοιπόν συνοδεία. Για να δούμε πού βρίσκεται η επιστήμη σήμερα και πώς εξελίσσεται σε αυτούς τους δύο τομείς. Διότι αν μπορέσουμε να έχουμε σημαντική βελτίωση στην κατανόηση και διαχείριση αυτών των δύο τομέων, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για την διαχείριση της υγείας. Καταρχήν, τα βασικά του DNA, στο χρόνο που έχω, του κυττάρου, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Έχουμε το DNA, το οποίο είναι το βασικό υλικό που περιέχει όλες τις πληροφορίες του κυττάρου. 3 δισεκατομμύρια βάσεις γράμματα, αν θέλετε, που καταγράφουν τις πληροφορίες. Κατανεμημένα σε γονίδια, έχουμε γύρω στις 20 με 25.000 γονίδια, τα οποία και οι πληροφορίες του DNA μεταφέρονται καταρχήν με τη μορφή RNA στην μεταγραφή και μετά στις πρωτεΐνες με τη μορφή της μετάφρασης, και οι πρωτεΐνες που είναι τα βασικά εργαλεία του κυττάρου παράγουν μεταβολίτες που λειτουργούν, βοηθούν το κύτταρο να λειτουργήσει, και βέβαια και οι πρωτεΐνες βοηθούν να ελέγχουν άλλα βήματα του RNA, ελέγχοντας λειτουργίες του DNA και του RNA. Βλέπετε και τον αριθμό των μορίων, όχι των μορίων, τα είδη που έχουμε. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες RNA σε κάθε κύτταρο, δεκάδες χιλιάδες πρωτεΐνες και πολλές χιλιάδες μεταβολίτες. Σήμερα, αν θέλουμε να μελετήσουμε ένα φαινόμενο, θέλουμε να μάθουμε αν ένα γονίδιο, για παράδειγμα, εκφράζεται περισσότερο ή λιγότερο σε μια ασθένεια και θέλουμε να το μελετήσουμε αυτό το γεγονός, κάνουμε μια υπόθεση και πηγαίνουμε σήμερα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και αναλύαμε, μετρούσαμε την έκφραση του συγκεκριμένου γονιδίου σε ασθενείς και σε μη ασθενείς. Αν μας έβγαινε, πέτυχε το πείραμά μας, ενισχύεται η υπόθεσή μας. Εάν όχι, πηγαίναμε κάπου αλλού. Αυτή η κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει ήδη δραματικά, χάρη στην ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία περίπου των λεγόμενων ολιστικών τεχνολογιών βιολογικής ανάλυσης. Είναι τεχνολογίες που στα αγγλικά τελειώνουν με το ένθεμα omics και οι οποίες έχουν φέρει επανάσταση στην βιολογία. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε, το DNA είναι 3 δισεκατομμύρια γράμματα, αλλά που είναι ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν και μικροδιαφορές. Περίπου 1 στις 1000
τα γράμματα διαφέρουν κάθε χίλια γράμματα ένα διαφέρει. Έτσι έχουμε 3.000 διακυμάνσεις οι οποίες παίζουν ρόλο στην διαμορφώνουν την ατομική ευαισθησία. Αν σήμερα θέλουμε να μελετήσουμε τον γενετικό τύπο ενός ατόμου και να τον συγκρίνουμε με κάποιου άλλου, δεν χρειάζεται να πάμε να μετρήσουμε μία-μία αυτές τις διακυμάνσεις. Υπάρχουν οι λεγόμενες μικροσυστοιχίες, αυτό που βλέπετε αριστερά επάνω. Αυτό είναι ένα πραγματάκι τόσο δά, βάζει κανείς το DNA του επάνω και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πάρει πληροφορίες για 1 εκατομμύριο από τα 3 εκατομμύρια αυτών των διακυμάνσεων. Οι φωτισμένες περιοχές δίνουν σήμα για πολυμορφισμούς που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν. Το ίδιο με το RNA. Δεν χρειάζεται να πάμε να μετράμε την έκφραση ενός γονιδίου κάθε φορά. Υπάρχουν οι μικροσυστοιχίες οι οποίες μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την έκφραση όλων των γονιδίων ταυτόχρονα, των 20.000. Μάλιστα, οι μικροσυστοιχίες τείνουν ήδη να παλιώσουν, γιατί αντικαθίστανται από νέες τεχνολογίες, την τεχνολογία της βαθιάς αλληλούχησης, η οποία μας δίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες, θα την αναφέρω στο τέλος. Το ίδιο με τις πρωτεΐνες. Δεν χρειάζεται να πάμε να μετράμε μία-μία. Υπάρχει η πρωτεομική, η οποία με μεθοδολογίες πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, υγρής χρωματογραφίας και φασματογραφίας μάζας υψηλής ανάλυσης, μας δίνει πληροφορίες για χιλιάδες πρωτεΐνες ταυτόχρονα. Μόνο. Πώς πέρασε ο χρόνος. Το ίδιο και για τους μεταβολίδες. Υπάρχουν τεχνολογίες υψηλής ανάλυσης που μας δίνουν χιλιάδες πληροφορίες. Να πω κάτι. Παίρνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να τις συνθέσουμε, με μαθηματικούς τύπους τελικά, να φτιάξουμε συστήματα ροών, δικτύων, δίκτυα δικτύων και ούτω καθεξής, τα οποία μπορούν να περιγραφούν όλο και περισσότερο με μαθηματικούς τρόπους. Έτσι που να μπορεί κανείς τελικά, απέχουμε από εκείνο το σημείο, να μιλήσει για, να περιγράψει τελικά το κύτταρο με μαθηματικό τρόπο. Να τρέξω να σας πω κάτι για το περιβάλλον. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που μέχρι σήμερα μετρούσαμε, παίζει ρόλο η ρήπανση της ατμόσφαιρας για την ασθένεια Χ, παίζει ρόλο η κατανάλωση του τροφίμου Ψ για την ασθένεια Τάδε, έχει μπει πια στην ατζέντα μια νέα τεχνολογία Omics, η οποία λέγεται exposome στα αγγλικά, δεν έχω βρει ωραίο όρο στα ελληνικά, θα τον λέγαμε εκθεσίωμα και εκθεσιόμης, που έχει μπει, βλέπετε εδώ, είναι ανακοινώσεις των τελευταίων 2 ετών στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής, έχει μπει στην ατζέντα σήμερα, παρά το γεγονός ότι μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Τι είναι το exposome? Είναι το σύνολο των κάθε είδους εκθέσεων από την σύλληψη μέχρι σήμερα, από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Τρόφιμα, περιβάλλον, στρες και ούτω καθεξής. Η προσπάθεια λοιπόν είναι να μελετήσουμε πώς αυτά τα εξωτερικά, οι εξωτερικές επιδράσεις αλλοιώνουν το εσωτερικό του κυττάρου, μετρώντας ένα εσωτερικό exposome, το RNA, το επιγένωμα της πρωτεΐνης και του καθεξής, ούτως ώστε να βρούμε τρόπους όπου κάποιος άνθρωπος, όπως αναλύοντας τα συστατικά του κυττάρου του, μπορούμε να μιλήσουμε για την κατάσταση του υποβάθρου του βιολογικού, να μπορούμε να βρούμε δακτυλικά αποτυπώματα για όλες τις παρελθούσες εκθέσεις του. Μοιάζει πολύ δύσκολο και διορτάται κανείς πώς θα επιτευχθεί, πλην όμως σήμερα το έχει πάρει η επιστήμη στα σοβαρά, υπάρχουν στοιχεία από τα οποία μπορεί κανείς να πιαστεί, χρήση διοδικτών, ανιχνευτών, κινητά, τηλέφωνα και ούτω καθεξής. Δεν έχω χρόνο να μιλήσουμε, πρέπει να πούμε μετά. Και επομένως το όραμα είναι να μπορεί κάποιος να πάει κάπου, να κάνει κάποια ολιστική ανάλυση, φθηνή, γρήγορη, του βιολογικού του δείγματος, για να δει το βιολογικό υπόβαθρο και το εσωτερικό του exposome, να υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν ξέρω σήμερα ποια θα είναι για το εξωτερικό exposome, και όλα αυτά μαζί να μας δώσουν την ακριβή κατάσταση της εικόνας, της υγείας του και των προοπτικών του. Τελευταία κουβέντα. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Σε ό,τι αφορά τις ολιστικές αναλύσεις, μπορώ να σας πω ότι βρίσκονται στη φάση όπου τρέχουν ταχύτατα. Σήμερα. Έτσι. Κοίταξε να δω πόσο έχει φτάσει σήμερα η αλληλούχηση του DNA. Ένα μηχάνημα μπορεί να αναλύσει 10 δισεκατομμύρια βάσεις μέσα σε μια μέρα.
ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα. Υπάρχουν τεχνολογίες χημικής ανάλυσης που μετράνε χιλιάδες ουσίες ταυτόχρονα. Η μαθηματική αποτύπωση αυτών των φαινομένων έχει δρόμο ακόμα, τρέχει χιλιόμετρο. Έτσι, έχει ακόμα δρόμο, όμως προχωράει. Το εξπόζον τώρα ξεκινάει. Έτσι, όμως υπάρχουν ενδείξεις αισιόδοξες. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, ίσως θα σας έδινα ένα παράδειγμα. Οπότε, τα επόμενα 38 χρόνια μας δίνουν χρόνο για να τρέξουμε τον μαραθώνιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Κυρτέκη. Τι κάνουμε από ενέργεια, κύριε Κωνσταντόπουλε? Τι κάνουμε από ενέργεια? Από ενέργεια έχουμε... Γιατί είναι φλέγον το θέμα. Πολύ λίγη. Όχι πως το γονιδίωμα δεν είναι δηλαδή, αλλά λέμε τώρα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με δείχνοντας τις διαφάνειες. Από τότε που βγήκε το PowerPoint έχουμε σταματήσει... F5. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκληση και την ευκαιρία να είμαι σε ένα αδελφό ερευνητικό κέντρο, το οποίο μόλις έχει αναδομηθεί όπως και εμείς, και αυτό έχουμε αυτά τα μεγάλα ονόματα στα Ινστιτούτα μας. Και με πολύ χαρά θα περιμένουμε και το επόμενο κύμα συγχωνεύσεων. Δυστυχώς, την ώρα της κρίσης, αυτό είναι μέρος της ομιλίας μου, γιατί η ενέργεια πιστεύω είναι το πιο σημαντικό από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σαν χώρα, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την ενέργεια να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ή να μπορούμε να πουλήσουμε ώστε να δώσουμε τα χρήματα που χρωστάμε. Οπότε, επιτρέψτε μου να πω ότι ακριβώς στην κατάσταση που βρισκόμαστε, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε είδους δυνατότητα που έχουμε και η καλύτερη δυνατότητα που έχουμε είναι το μυαλό μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει αυτό και έχει μια εντελώς αλλοπρόσαλη τακτική ως προς την έρευνα, όχι αυτή και η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη και όλες. Και ελπίζω με τέτοιες ευκαιρίες να καταλάβουν τουλάχιστον οι πολιτικοί ότι το μόνο τρένο που υπάρχει ακόμα και είναι στο σταθμό και περιμένει για να φύγει το τρένο της ανάπτυξης μέσα από την έρευνα και από τα ερευνητικά κέντρα. Ξεκινάω λέγοντάς σας ότι δεν θα σας πω τίποτα για το μέλλον. Είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανένας. Ο Τσόρτσιλ νομίζω το είχε πει, ότι ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το φτιάξεις. Θα σας πω λοιπόν πώς φτιάχνουμε το μέλλον εμείς στο δικό μας εργαστήριο, το ενεργειακό μέλλον. Είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ ενέργεια εάν συνεχίσουμε να γεννάμε στη γη με το ρυθμό που γεννάμε. Όχι εμείς, οι άλλοι λαοί. Το 2050 θα φτάσουμε να έχουμε 10 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Σε μία γη που ζήτημα είναι αν θα μπορεί να αντέξει 4 δισεκατομμύρια με το ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας όπως υπάρχει σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια μάχη ανάμεσα στους αναπτυγμένους και στους υποανάπτυξη για την κατανάλωση της ενέργειας. Επίσης είναι δεδομένο σε όλους μας ότι μόλις βρούμε κάποια χρήματα παραπάνω, τα ξοδεύουμε για να καταναλώσουμε ενέργεια. Ό,τι και να κάνουμε λοιπόν, η ενέργεια είναι κλειδί στη δραστηριότητά μας. Τον παλιό καιρό ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Έσκαβες μια τρύπα, έβγαζες πετρέλαιο, έκαιγες το πετρέλαιο, είχες ενέργεια. Ή έκοβες ξύλα, ή έσκαβες και έβρισκες αέριο, όπως καλή ώρα τώρα έχουμε στην ΑΟΣ της Κύπρου και αργότερα ελπίζω να έχουμε και εμείς τη δικιά μας. Αλλά αυτό είναι μια μη βιώσιμη προοπτική. Μοιάζει με κάποιον που τραβάει συνέχεια από την τράπεζα τα χρήματα, επειδή έχει το λογαριασμό, χωρίς να βάζει τίποτα πίσω. Κάποτε θα τελειώσουν και δεν μπορείς να ζήσεις μετά. Η δικιά μας λοιπόν η πρόταση για το μέλλον είναι η ανανεώσιμη ενέργεια, για την ακρίβεια η ανακυκλούμενη ενέργεια. Και αν κάποιος δει ψηλά στον ουρανό, θα δει ότι η μόνη πηγή ενέργειας που υπάρχει και υπήρχε ποτέ στη γη είναι ο ήλιος. Κάθε μορφή ενέργειας που ξέρουμε είναι ηλιακή ενέργεια, μετασχηματισμένη κατά κάποιο βαθμό. Η ενέργεια των φυτών που θάβονται μετά και γίνονται πετρέλαιο και κάρβουνο και αέριο, δηλαδή η ενέργεια της βιομάζας, είναι μετασχηματισμένη ηλιακή ενέργεια. Η ενέργεια του ανέμου είναι η ενέργεια από τη διαφορά της θερμοκρασίας. Επομένως, είναι λίγο ταυτολογία να μιλάω για ηλιακά καύσιμα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Πώς μπορούμε να έχουμε αυτά τα ηλιακά καύσιμα? Για να μην σας ταλαιπωρήσω πολύ, θα σας πω ότι έχουμε αρκετό καιρό που δουλεύουμε και έχουμε καταφέρει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως πρώτες ύλες τον ήλιο, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα μέσα από μια διεργασία που λέγεται ηλιοθερμοχημική μηχανική και να παράγουμε υδρογόνο, μεθάνιο, υδρογονάνθρακες, άλλα χημικά, ηλεκτρική ενέργεια ή ακόμα και απομένουσα θερμότητα που μπορούμε να αφαλατώσουμε νερό με αυτήν. Και αυτή η τεχνολογία λέγεται τεχνολογία Hydrosol και έχει πάρει πάρα πολλά διεθνή βραβεία.
Η καρδιά της τεχνολογίας είναι οι μονολιθικοί αντιδραστήρες που μοιάζουν πάρα πολύ με τους καταλυτικούς μετατροπής που έχετε στο αυτοκίνητό σας. Μέσα σε ένα τέτοιο αντιδραστήρα μπαίνει το νερό, διασπάται και βγαίνει το υδρογόνο. Ή μπορεί να μπει το διοξείδιο του άνθρακα και να βγει μονοξείδιο του άνθρακα. Για όλους όσους δεν ξέρουν καλή χημεία, αρκεί να σας πω ότι αυτά τα δύο συστατικά, το υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα, λέγονται αέριο-σύνθεσης, είναι η βασική πρώτη ύλη στη χημική μηχανική για να συνθέσεις οποιαδήποτε άλλη ένωση θέλεις υδρογονανθράκων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παράγουμε υγρά καύσιμα με τη διεργασία Fischer Tropsch, μπορούμε να παράγουμε αέρια καύσιμα με τη διεργασία Sabatier ή μπορούμε να παράγουμε και πλαστικά. Αυτή λοιπόν είναι μία μέθοδος με την οποία μπορεί κάποιος να έχει βιώσιμη αποθήκευση και του άνθρακα και του υδρογόνου και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ό,τι κάνει και η φύση. Τα φυτά, όπως ξέρετε, παίρνουν την ηλική ενέργεια και το διοξείδιο του άνθρακα, τη συνθέτουν και το δίνουν το βράδυ ξανά όσο δεν έχουν χρησιμοποιήσει και συνεχίζει αυτή η διεργασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πλέον από χώρα που δεν είναι ενεργειακά αυτάρκης να μετατραπούμε σε μια χώρα η οποία είναι ενεργειακά αυτάρκης και η πρόβλεψή μου είναι ότι το 2050 η χώρα μας δεν θα είναι μόνο ενεργειακά αυτάρκης, αλλά θα είναι και εξαγωγός ενέργειας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε μια μεγαλύτερη εικόνα? Όπως ξέρετε, υπάρχει σήμερα ένας πόλεμος ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο. Τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου τα βιώνουμε καθημερινά με τις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών από το Βορρά και τις επίσης παράλογες απαντήσεις τις δικές μας που προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε κάτι το οποίο δεν έχει λύση από μόνο του. Τι μπορεί να πει η τεχνολογία για αυτή την περίπτωση? Όπως όλοι γνωρίζετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στον χώρο της ενέργειας είναι τι κάνουμε με το διοξείδιο του άνθρακα. Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί την κλιματική αλλαγή και οι καλύτερες πρακτικές σήμερα λένε, οι βόρειοι τουλάχιστον αυτό προτείνουν, να το δεσμεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα από τα εργοστάσια που βγαίνει και να πάνε να το θάψουν κάπου μέσα στη γη, είτε στο βυθό της θάλασσας, είτε κάπου εκεί, και να το αφήσουν. Είναι δηλαδή μια άκρο συντηρητική διαχείριση, θα λέγαμε η διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα ως ρήπου. Πληρώνεις για να βγάλεις τα σκουπίδια κάπου και έχει ο Θεός για το μέλλον. Εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι στο Νότο έχουμε πληθώρα ηλιοφάνειας, έχουμε την τεχνολογία να μετατρέψουμε το διοξείδιο του άνθρακα από ρήπο σε καύσιμο, άρα εκείνο που χρειαζόμαστε είναι ένα δίκτυο αγωγών, όπως οι φλέβες και οι αρτηρίες. Εδώ υπάρχουν πολλοί από το χώρο της βιολογίας. Σας με επιτραπεί λοιπόν να πω, εμείς αυτό το λέμε βιομιμητική ολοκλήρωση του Βορρά και του Νότου. Το όραμά μας λοιπόν για το μέλλον είναι ότι ο πλούσιος και βιομηχανικά ρηπογόνος Βορράς που παράγει πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να το μεταφέρει με αγωγούς στο Νότο. Στο Νότο έχουμε τον ήλιο, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, να το ξαναμετατρέψουμε πάλι σε καύσιμο χρησιμοποιώντας το υδρογόνο και το νερό που είναι σε αυθονία γύρω από τη Μεσόγειο και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε έναν ουσιαστικό πάντρεμα του Βορρά και του Νότου που να μην εξαρτάται ούτε από δάνεια, ούτε από εξαρτήσεις από τεχνολογίες που δανειζόμαστε από τις γερμανικές τράπεζες για να αγοράζουμε γερμανική τεχνολογία και το καθεξής. Αυτό όλο λοιπόν είναι ένα όραμα που πιστεύω θα είναι εφικτό πολύ πιο πριν ενδεχομένως από το 2050, αλλά για να γίνουν τα οράματα εφικτά πρέπει να ξεκινήσει κάποιος και με κάποια άλλα βήματα. Αυτό προέρχεται από είναι ένα καρτούν από ένα report της DHL και λέει ότι το μέλλον είναι γύρω από αυτές τις μεγαλοπόλεις, τα οποία τις ονομάζει επίκεντρα της πράσινης ανάπτυξης. Εμείς θεωρούμε ότι ένα τέτοιο επίκεντρο πράσινης ανάπτυξης μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από την Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή γύρω από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το ονομάζουμε αυτό ενεργειακό διάδρομο πράσινων τεχνολογιών και συνίσταται στην σύνδεση του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις μονάδες καύσης του Λιγνίτη με την τεχνολογία των ηλιακών καυσίμων, δηλαδή τη μεταφορά αυτού έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα υπάρχουν τα δηληστήρια, όπου μπορούμε να παράγουμε και να έχουμε προς χρήση αυτά τα ηλιακά καύσιμα. Με αυτόν τον τρόπο η χώρα θα μπορέσει να εξοικονομήσει τεράστια ποσά από τα πρόστιμα που θα πληρώνει για το διοξείδιο του άνθρακα και ταυτοχρόνως να εκμεταλλευτεί μια εγχώρια πηγή ενέργειας όπως ο Λιγνίτης και να την κάνει με αυτόν τον τρόπο να μην έχει επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον. Για να γίνει αυτό, το βλέπουμε στο μέλλον να αναπτύσσεται γύρω από ένα τέτοιο δίκτυο, όπως λέμε, Metro Clusters, δίκτυο επικέντρων βιώσιμης ανάπτυξης. Από την περιοχή αυτή πρόκειται να περάσουν πάρα πολλοί αγωγοί, ενεργειακή αγωγή, ο αγωγός που πηγαίνει στην Ιταλία και θα μεταφέρει αέριο. Μπορείς λοιπόν να παράγεις αυτά τα καύσιμα, να τα ρίξεις μέσα στον αγωγό και να τα στείλεις όπου αλλού θέλεις. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει ένα συγκεκριμένο hub για την περιοχή και να είναι το κέντρο από το οποίο εξάγονται αυτές οι ενεργειακές πρώτες ύλες και να μην ανησυχούμε τι θα γίνει με το λιμάνι και ούτω καθεξής. Και τελικά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα άλλο μέλλον
για την πατρίδα μας, ξεκινώντας βέβαια ο καθένας από την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται. Αυτό το κάνουμε ξεκινώντας ήδη με ένα κλάστερ στον χώρο της καθαρής ενέργειας που συμπεριλαμβάνει 20 εταιρείες, οι οποίες παίζουν αυτό το στοίχημα να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία εμπορικά των ηλιακών καυσίμων και παρεμφερών τεχνολογιών, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε για όλους σας το 2050, για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας, ένα καθαρό ενεργειακό μέλλον που πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Πραγματικά αυτό είναι και ενεργειακό και επιστημονικό και πολιτικό και κοινωνικό. Είναι πολλαπλό όραμα, κύριε Κωνσταντόπουλε. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Νιχάς, ποιότητα, διατροφή ή ασφάλεια στο τραπέζι μας? Ναι, γεια σας. Πριν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που θα απαντήσετε κι εσείς, ελπίζω, δεν ξέρω αν θα μας ψηφίσετε, αλλά σίγουρα δεν θα φάτε μετά. και ξεκινάω με ένα καρτούν. Εγώ προσωπικά χρειάζομαι δίαιτα, αν όχι τρίαιτα. Πάμε παρακάτω. Πάει ένας σε ένα εστιατόριο και λέει στο σερβιτόρο του, λέει, έχουμε μοσχαρίσιο κρέας από τρελή αγελάδα, κοτόπουλο με ορμόνες και ψάρι μολυσμένο με υδράργυρο. Το σκέφτεται ο κύριος που θα φάει και λέει, τότε θα ήθελα λαχανικά, τίποτα vegetables που τα λέμε ελληνικά. Έτσι. Και του λέει αυτός, με εντομοκτόνα ή μη κοιτοκτόνα. Αυτή είναι η κατάσταση, οπότε η επιλογή βέβαια, αν θέλετε ποιότητα, ασφάλεια, διατροφή, είναι δική σας. Αλλά η κοινότητα επιμένει στον όρο ασφάλεια. Δηλαδή λέει ότι η πολιτική για τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οικοδομηθεί γύρω από υψηλά κριτήρια ασφάλειας των τροφίμων που θα υπηρετούν και θα προωθούν την υγεία του καταναλωτή. Αλλά σε αυτό το ασφάλεια βάζει υπεύθυνους. Ένας υπεύθυνος είναι οι καταναλωτές, εμείς. Έτσι θα σας δείξω μερικές μετά εικόνες. Επίσης είναι οι επιχειρήσεις των τροφίμων. Άρα σε αυτό το τραπέζι που λέμε ασφάλεια, ποιότητα, παίζουμε όλοι ρόλο. Μην το ξεχνάμε, μην κατηγορούμε συνέχεια τις βιομηχανίες και τις αρχές κτλ. Είμαστε όλοι ένας κρίκος, όλοι μας. Η ζωή μας έχει αλλάξει. Συνήθως τρώμε μέσα στα αυτοκίνητα, τουλάχιστον στις βόρειες χώρες, αλλά ευτυχώς έρχεται σιγά σιγά και στις νότιες, παρά την ενέργεια. Χαλάμε ενέργεια εκεί. Άρα οι γονείς, αν θέλετε, το ζευγάρι δουλεύει αναγκαστικά και δύο όταν βρίσκουν δουλειά και δεν τους έχουν διώξει. Άρα κατευθυνόμαστε στα τρόφιμα που θα τα τρώμε, τα έτοιμα φαγητά, που θα είναι και προμαγειρεμένα πάρα πολλές φορές, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Άρα οδηγούμαστε από τα fast food, που βλέπετε αυξάνει συνέχεια η πορεία των fast food παγκόσμια. Αυτά θα έχουν γρήγορες μολύνσεις και πάρα πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα. Πού οφείλονται λοιπόν όλα αυτά, ποιος έχει σφάλει, τι έχουμε κάνει λάθος εμείς? Όταν πάμε σε έναν δρόμο και περνάμε με κόκκινο, είναι λογικό να θρακάρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Για να δούμε τι κάνουμε στην κουζίνα μας. Κόβουμε το κοτόπουλο με τα λαχανικά. Αυτό είναι ένα είδος σηματοδότη ασφάλειας, έτσι. Γεμίζουμε το ψυγείο μας με διάφορα πράγματα και μια έρευνα πρόσφατη που έγινε στην Ιρλανδία βρήκαν, έχω σημειώσει, το Staphylococcus aureus. Είναι ένας μικροοργανισμός ο οποίος ήταν μέσης ανταπόκρισης, αν θέλετε, στον κόσμο. Δηλαδή, τι η επίπτωση είχε αν κάποιος γευόταν αυτό το μικροοργανισμό? Μια-δυο ώρες στην τουαλέτα. Υπάρχουν όμως τώρα στελέχη ανθεκτικά που δυστυχώς οδηγούν στο θάνατο. Ποιοι είναι οι πιθανοί στόχοι όλων αυτών των μικροοργανισμών? Είναι προφανώς ηλικιωμένοι, οι άρρωστοι και τα παιδιά. Ληστέρια, αλλά είναι και υγιής. Καρδιά, δεν χρειάζεται να καπνίζεις, μια σαλμονέλα φτάνει. Αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας, σιγά σιγά, εξελισσόμαστε. Γιατί κάνουμε αυτού του είδους δουλειά? Δεν τρέχουμε, ούτε κι εγώ. Δεν ακολουθούμε το τρίγωνο της ζωής και φοβόμαστε την εξέλιξη. Ποια είναι αυτή η εξέλιξη? Πρέπει, όπως θα σας μιλήσουν οι άλλοι δύο ομιλητές, η εξέλιξη δεν είναι εναντίον του καταναλωτή. Έχουμε τα functional foods, έχουμε τροφές που είναι πάρα πολύ χρήσιμες.
Απλώς τώρα τα λέμε λειτουργικά τρόφιμα. Αυτό έκανε ο Ιπποκράτης, αυτά έλεγε. Απλώς τώρα τα λέμε functional foods, επειδή είναι μια αγγλική λέξη, είναι nano food στη συνέχεια. Μα ό,τι και να γίνει όμως, όσο και να προχωρήσουμε μέσα από τις καινούργιες επιστήμες, εκείνο που πρέπει να ασχολούμαστε όλοι, να προσπαθήσουμε, είτε είμαστε καταναλωτές, είτε όχι, είτε κρατικοί λειτουργοί, είναι η ασφάλεια των τροφίμων. Άρα, η δικιά μου απάντηση στο ερώτημα που έβαλα στην αρχή είναι ότι ναι, μεν η ποιότητα, διατροφή, η ασφάλεια είναι δική σας επιλογή. Εσείς θέλετε να κάνετε δίαιτα ή να λέτε ότι θα φάτε υγιεινά ή οτιδήποτε. Η προτεραιότητα όμως στην έρευνα για την ασφάλεια των τροφίμων είναι κρατική υποχρέωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα φάμε φεύγοντας. Θα δούμε. Κύριε Μαυρίδη, πάμε. Τώρα μας θέσατε πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή... Πήγα καλά. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Πήγατε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος τεχνικός για να... Κύριος Μαυρίδης τώρα δεν θέλει να φάμε εμείς, αλλά θα φάνε τα ρομπότ τώρα, θα δείτε. Έτσι, σωστό. Να ετοιμάζετε ερωτήσεις, έτσι. Πλέον, μόλις τελειώσουμε εμείς ό,τι έχουμε να πούμε, μετά είναι η δική σας σειρά προς τους ομιλητές. Αυτό σημαίνει διαδραστικό. Αν φτιάξουμε και το μηχάνημα, θα είναι καλά. Έρχεται ο άνθρωπος κλειδί. Ο άνθρωπος κλειδί. Από εκεί φαινόμαστε μια χαρά, είναι ήδη παρμένο. Ένα νάο. Έχεις άνοιξε. Ναι, ναι. Το ξέρετε αυτό το ρομποτάκι. Αυτό το ρομποτάκι λοιπόν είναι το ΝΑΟ, 60 πόντι, ένα μωρό παιδί, το οποίο έχει και συνέστημα. Το συνέστημα το βάζει το δικό μας πολυτεχνείο, αν δεν το ξέρετε. Καταλαβαίνει, χαμογελάει όταν το πλησιάζετε και αν του χαμογελάσετε κι εσείς, ανοίγει τα χέρια του να σας αγκαλιάσει. Θα μας τα πει αυτά τώρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρίδη? Ακριβώς, και μάλιστα είναι και ευρωπαϊκό προϊόν το ΝΑΟ. Είναι γαλλικό, και ένα από τα ναι, πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά προϊόντα. Βεβαίως. Και αυτό για το οποίο θα μιλήσω δεν είναι τόσο πολύ, όπως θα δείτε, η ρομποτική ως κάτι που έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Είναι η ρομποτική και η σχέση της με τα γνωσιακά συστήματα και τη συλλογική νοημοσύνη. Και αυτό είναι αρκετά πιο ενδιαφέρον, νομίζω, και επίσης και πώς όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τελικά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου τα ρομπότ αποτελούν μέρος της καθημερινής μας πραγματικότητας. Και όχι μόνο ως συνεργάτες, αλλά και ως φίλοι και σύντροφοι. Επίσης, φανταστείτε έναν κόσμο που πέρα από τα στενά πλαίσια του εαυτού μας, μπορούμε να μετέχουμε σε ευρύτερες ευφυείς οντότητες, έστω και για λίγα λεπτά κάθε μέρα, οι οποίες αποτελούνται από χιλιάδες ανθρώπους και μηχανές, και των οποίων η νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα σημερινά όρια και της ανθρώπινης και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα τεράστια γνωσιακά συστήματα που θα στηρίζονται στη συλλογική νοημοσύνη, ενδέχεται να είναι ο καταλύτης για να ξεπεράσουμε πολλά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Δίνοντάς μας τη δυνατότητα για μια ολοένα και διευρυνόμενη συλλογική αυτογνωσία και αυτοπραγμάτωση, που θα περνά από το άτομο, στην ομάδα και τελικά σε όλη τη βιόσφαιρα της μητέρας Γης. Όλοι μας έχουμε δει ρομπότ, είτε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, είτε σαν βιομηχανικά ρομπότ που φτιάχνουν χιλιάδες από τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας. Όμως πλέον έχουν αρχίσει να υπάρχουν χιλιάδες άλλες εφαρμογές για τα ρομπότ. Τα ρομπότ έχουν μπει στην ιατρική. Υπάρχουν ρομπότ τα οποία με τηλεχειρισμό μέσω χειρούργων μπορούν να κάνουν επεμβάσεις πολύ καλύτερης ποιότητας από αυτές που θα έκανε ένας άνθρωπος μόνος του. Υπάρχουν στρατιωτικά ρομπότ.
τα οποία μπορούν να μεταφέρουν εφόδια σε πάρα πολύ δύσβατα περιβάλλοντα. Σχεδόν σαν κατσικάκια, αλλά πολύ πιο ανθεκτικά. Για μουλάρι που θυμίζει εμένα, αλλά... Υπάρχουν εκπαιδευτικά ρομπότ, μέσα από τα οποία χιλιάδες παιδιά όχι μόνο ενθαρρύνονται, αλλά συγχρόνως μαθαίνουν να βλέπουν την τεχνολογία και την επιστήμη μέσα από ένα πολύ δημιουργικό και χειροπιαστό πνεύμα που συνδυάζει και τη θεωρία και την πράξη. Και εκτός αυτού έχουμε ρομπότ διάσωσης, έχουμε ρομπότ που μας επιτρέπουν να εξουδετερώνουμε νάρκες, έχουμε ρομπότ που καθαρίζουν το πάτωμά μας, σαν τη Ρούμπα, που είναι το ρομπότ που έχει πουληθεί περισσότερο σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ρομπότ τα οποία είναι υπτάμενα, ρομπότ τα οποία εξερευνούν το διάστημα, ακόμα και ρομπότ τα οποία είναι υποβρύχια. Και εν τέλει, έχουμε ακόμα και καλλιτεχνικά ρομπότ. Και έχουμε σημαντικότατα και τα ρομπότ τα οποία έρχονται σε διάδραση με ανθρώπους. Σαν και αυτά τα οποία φτιάχνουν στο εργαστήριό μου στην Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπάρχουν λοιπόν ρομπότ. Όπαπα, έχουμε με τον ήχο λίγο ζήτημα. Μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο από μέσα. Υπάρχουν λοιπόν ρομπότ τα οποία μαθαίνουν το νόημα των λέξεων μέσα από παραδείγματα και μας βοηθά να κάνουμε εργασία σε ένα τραπέζι. Έχουμε άλλα ρομπότ τα οποία προσπαθούν να υποδηθούν αρχαίους φιλοσόφους και απαντάνε ερωτήσεις για τη ζωή τους. Και έχουμε επίσης και ρομπότ τα οποία αποκτάνε κοινές μνήμες και κοινούς φίλους με ανθρώπους με σκοπό να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις μαζί τους και συγχρόνως φέρουν ανθρώπους κοντά ο ένας τον άλλον με απότερο σκοπό να αυξήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο των ομάδων μέσα στις οποίες ανήκουν. Και σιγά σιγά μέσω του ίντερνετ, το μυαλό από όλα αυτά τα ρομπότ δεν θα είναι πια περιορισμένο στον υπολογιστή και στα προγράμματα που έχουν πάνω τους. Αλλά επί της ουσίας θα μπορεί να απαρτίζεται από όλα τα μηχανήματα και από όλους τους πόρους, τις γνώσεις και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται στο διαδίκτυο δεν θα είναι μόνο υπηρεσίες από μηχανές. Μιλάω και για ανθρώπινες υπηρεσίες. Και για να γίνω λίγο πιο σαφής, να σας δώσω ένα παράδειγμα. 10 κόκκινα μπαλόνια τοποθετημένα σε άγνωστα σημεία διασπαρμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ορατό ύψος, είναι 2009 και η Υπηρεσία Αμυντικών Προγραμμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών προκυρήσει ένα διαγωνισμό. Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι ομάδες που συμμετέχουν να φτιάξουν ό,τι είδους σύστημα θέλουν, με κάμερες, δορυφόρους, ακόμα και ανθρώπους, για να μπορέσουν να βρουν τα μπαλόνια αυτά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η ομάδα η οποία τελικά είναι νικητής έρχεται από το Media Lab του MIT, όπου έκανα και εγώ το διδακτορικό μου, και εφαρμόζει την εξής πολύ απλή ιδέα. Καταφέρνει να φέρει χιλιάδες ανθρώπους σε επαφή με το σύστημα, μέσα από κοινωνικά δίκτυα και μέσα από PDA, και οι οποίοι άνθρωποι δανείζουν στο σύστημα 10 δευτερόλεπτα από τα μάτια τους και από το μυαλό τους, ανοίγοντας απλά το παράθυρο και κοιτώντας γύρω και προσφέροντας αυτή την πληροφορία. Και μέσα σε λίγες ώρες, αυτά τα χιλιάδες μάτια τα οποία μπαινοβγαίνουν στο σύστημα, μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, συλλέγουν την πληροφορία και επιτρέπουν στο σύστημα να πετύχει το σκοπό του. Και βέβαια η ιδέα αυτή επεκτείνεται και μάλιστα με πολλούς τρόπους. Χιλιάδες άνθρωποι παρέχοντας κάθε λογής μικροϋπηρεσίες, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, με τα μάτια, τα αυτιά, το νου ή τα χέρια τους, σε διασύνδεση με χιλιάδες μηχανές στο νέφος, με κάμερες και με ρομπότ, που να μπορούν όλα να δρουν συντονισμένα, σαν ένα τεράστιο όν, με κοινό σκοπό
απλωμένο με τα χιλιάδες μάτια και χέρια του σε μεγάλες εκτάσεις και σύντομα αγκαλιάζοντας τη γη ολόκληρη. Και σε αυτά τα βραχίδια ή και πιο μακρόβια εφιόντα, στα οποία θα συμμετέχουμε εν μέρη και κατά βούληση, προκύπτουν σημαντικότητες νέες δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα, αυτοτελικότητα, ο σκοπός από αυτά τα συστήματα μπορεί να προέρχεται από τα ίδια τους τα μέλη και σαν μια επαλληλία των επιμέρους στόχων τους. Μετά, αυτογνωσία. Φανταστείτε να μπορείτε να θυμάστε με απόλυτη ακρίβεια όλα όσα είπατε, όλα όσα κάνατε και όλα όσα έχετε δει στο παρελθόν. Και αυτογνωσία πέρα από το εγώ, στο εμείς. Να μπορείτε να μοιράζεστε ή να νιώθετε τα συναισθήματά σας, τις μνήμες σας μαζί με άλλους, ακόμα και να νιώθετε πόνο, τον πόνο που προκαλείτε σε άλλους μέσα από τις πράξεις σας. Και εν τέλει, μια τεράστια δυνατότητα για επιτυχία στους σκοπούς στους οποίους θέτουμε. Μια και θα μπορούμε, μέσα από τους χιλιάδες πόρους του συστήματος που θα είναι συντονισμένοι κατάλληλα, να κάνουμε πολύ πολύ περισσότερα από ότι ένας άνθρωπος μόνος του και θα δρούμε όλοι περίπου σαν ένα σώμα. Έχουμε μισό λεπτό. Και ακριβώς εκεί θα κλείσω. Okay. Σκεφτείτε την Ελλάδα σήμερα. Σκεφτείτε τι πάει στραβά και δεν μπορούμε να κάνουμε από το εγώ όλων μας να δέσει μαγιά και να οδηγηθούμε σε ένα ισχυρότατο εμείς, στο οποίο να έρχεται σε χρυσή τομή με την αρμονική του σχέση με το εγώ και τα εγώ που το απαρτίζουν. Σκεφτείτε την επερχόμενη ενεργειακή κατάρρευση του πλανήτη, που ολοένα και πλησιάζει. Ίσως η μόνη λύση είναι αυτό που έλεγε ο Τζέρεμι Ρίφκιν, ένα empathetic civilization, να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πολιτισμό στον οποίο, κρατώντας μεν την ιδιαιτερότητά μας, να νιώσουμε τον συνάνθρωπο και όλη τη φύση σχεδόν ως εαυτόν, ελαστικοποιώντας έτσι τον άπειρο χαμένο χρόνο και τους άπειρους χαμένους πόρους που προκύπτουν από διαμάχες, δικογνωμίες και κακό συντονισμό και να ενώσουμε όλοι τα χέρια, άνθρωποι και μηχανές, και να κάνουμε όλη τη βιόσφαιρα μέρος του συλλογικού εαυτού μας, ώστε να προλάβουμε να μετασχηματίσουμε τις κοινωνίες μας πριν από την επερχόμενη καταστροφή. Και για να μπορέσουμε να κλιμακώσουμε τις οικολογικές μεθόδους που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή, όπως ακούσετε και που έχουμε στα χέρια μας και από πολύ παλαιότερους πολιτισμούς, ώστε να υποστηρίξουν όλο τον πληθυσμό της γης και να οδηγηθούμε σε μια νέα, αρμονική και διατηρήσιμη σχέση με τη φύση, είναι απαραίτητη η πάρα πολύ μεγάλη ορατότητα και συγχρόνως η δυνατότητα ευρείας κλίμακας συντονισμού ανθρώπων και μηχανών που τα γνωσιακά συστήματα που παρουσιάζουν συλλογική νοημοσύνη θα μας δώσουν. Και ας κλείσω λοιπόν με μια αρχή, πολύ αρχαιότερη από εμάς. Όπως έλεγε ο Πλάτωνας στον Δήμεο, 2.500 χρόνια πριν, οπότε προκύπτει ότι αυτός ο κόσμος είναι όντως ένας ζωντανός οργανισμός, με νοημοσύνη. Μια μοναδιαία ορατή ευφυής οντότητα, που περικλεί μέσα του όλες τις άλλες οντότητες, που από τη φύση τους είναι συγγενείς και διασυνδεδεμένες. Έτσι λοιπόν, μέσα από τα ρομπότ, τα γνωσιακά συστήματα και τη συλλογική νοημοσύνη, ας επαναδομήσουμε τις σχέσεις των ευφυών οντοτήτων, ανθρώπων και μηχανών που απαρτίζουν τον κόσμο μας, ώστε να επαναφέρουμε τη βιόσφαιρα και τη μητέρα γη στην οποία ανήκουμε σε αρμονία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαυρίδη. Έδωσε ένα άλλο, πιο μηχανιστικό θα έλεγα, μέλλον. Θα δούμε. Πάντως και ανθρώπινο. Ναι, σωστό, πάντα ελεγχόμενο. Ελπίζω, έτσι. Οι νόμοι του Ασίμοφ, έτσι. Μην τους ξεχνάμε. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κύριε Τσουκαλά, την νανοτεχνολογία την έχουμε αφήσει last but not least. Λένε πολλοί ότι αυτή θα μας ορίσει τη ζωή. Για να δούμε. Οι τρεις νόμοι της ρομποτικής, έτσι δεν είναι? Να φτιάξουμε πάλι το μηχάνημα. Αχ, τι ωραία. Μπράβο. Εντάξει, άλλο ένα. Όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Έχει το δικό του, θα το έχει. Εντάξει, εντάξει είμαστε. Cheers. Να είμαστε καλά.
πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα των καλωδίων. Αυτές οι λερναίες ύδρες κάποια στιγμή θα τελειώσουν, δεν μπορεί. Και θέμα, μπράβο, και θέμα συμβατότητας ακριβώς. Και πρέπει όλα τα ασύρματα μετά θα μπερδεύουμε τα ασύρματα και θα τρώμε και τις ακτινοβολίες. Δεν πει, εντάξει, θα δούμε. Όλα, το καθένα έχει και το κόστος του. Εντάξει είμαστε. Ωραία. Βγάλα μάτια. Θα χρειαστούμε και ένα μικρόφωνο χειρός, αγαπητέ. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν για την νανοτεχνολογία και να δούμε πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, που ήδη ξεκίνησε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα μιλήσω λοιπόν για την νανοτεχνολογία. Η νανοτεχνολογία, όπως και η πληροφορική, με την οποία είμαστε πιο οικοί, είναι μια επιστήμη και τεχνολογία κυρίως, η οποία διεισδύει οριζόντια σε διάφορες δραστηριότητες και επιστήμες, όπως είναι η ηλεκτρονική, η ιατρική, η ενέργεια, ακόμα και τα τρόφιμα. Επομένως, είναι αρκετά δύσκολο κανείς να μπορέσει να δει με αναλυτικό τρόπο πόσο θα έχει, τι απήχηση θα έχει σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας δώσω κάποιες γενικές έννοιες και θα επιμείνω λίγο περισσότερο στη χρήση της νανοτεχνολογίας σε αυτό που λέμε στην τεχνολογία κυρίως της πληροφορίας. Για να σας δώσω κάποιους ορισμούς έτσι στην αρχή για να συνεννοηθούμε. Αυτή είναι μια κλίμακα των αντικειμένων. Υπάρχουν τα φυσικά αντικείμενα και τα τεχνητά αντικείμενα. Έτσι, ξεκινάμε από διάφορες εκεί κατσαρίδες και τα λοιπά, τα οποία είναι σχηματισμοί που έχουν διαστάσεις μερικών χιλιοστών ή και μερικών μικρών και καταλήγουμε στα φυσικά αντικείμενα. Όλα αυτά είναι μικρά αντικείμενα σίγουρα και καταλήγουμε στα άτομα, τα οποία είναι μερικά κλάσμα του νανομέτρου. Μια πάρα πολύ μικρή διάσταση. Ένα μικρό είναι ένα εκατομμυριστό του μέτρου και ένα νανόμετρο ένα δισεκατομμυριοστό, για να φανταστείτε. Τέτοια αντικείμενα αυτών των διαστάσεων, όλα τα χρόνια αυτά μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει και φτιάχνουμε. Έτσι, από μικρά αντικείμενα μερικών μιλιμέτρ μέχρι διατάξεις οι οποίες έχουν διαστάσεις νανομέτρων. Έτσι λοιπόν έχουμε μια περιοχή στην οποία μπορούμε να φτιάξουμε τόσο μικρά αντικείμενα αυτά που είναι στα νανόμετρα, τα οποία προσυδειάζουν στην ατομική ουσιαστικά κλίμακα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε πια με την ατομική κλίμακα και να μάθουμε πληροφορίες που μόνο στη θεωρία τις είχαμε καταλάβει μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν αυτή η νανοτεχνολογία ένα πείραμα που κάνουμε για να καταλάβουμε όλη αυτή την επιστήμη που θεμελιώθηκε από τις αρχές του 1900 και τώρα μπορούμε μέσω αυτής να τη χρησιμοποιήσουμε σε πολλές εφαρμογές. Είναι λοιπόν συνδυασμός μιας επιστήμης, έτσι, κυρίως της φυσικής αλλά και της χημίας και αυτά δένονται μεταξύ τους, με μια τεχνολογία. Θα πάω λίγο γρήγορα. Τα νανοαντικείμενα, για αν θέλουμε να έχουμε ένα πιο στενό ορισμό, χωρίζονται κυρίως σε αντικείμενα τα οποία μπορεί να έχουν αυτό που λέμε μηδενικές διαστάσεις, δηλαδή και οι τρεις διαστάσεις τους να είναι νανομετρικής κλίμακας, σαν να έχουμε μια σφαίρα δηλαδή, η οποία έτσι η διάμετρό της είναι νανόμετρο. Ή να έχουμε ένα σύρμα, ένα καλώδιο δηλαδή, όπου η διάμετρός του σύρματος είναι νανομετρικής κλίμακας και το μήκος του είναι μακροσκοπικό. Ή να έχουμε μια επιφάνεια, η οποία είναι ένα νανοφιλμ, η οποία είναι διδιάστατη, μια επικάλυψη. Έτσι, αλλά το πάχος αυτής της επιφάνειας είναι νανομετρικής κλίμακας. Όλα αυτά τα αντικείμενα θεωρούμε ότι ανήκουν στην περιοχή της νανοτεχνολογίας και για να τα πούμε ότι είναι αντικείμενα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας, τα υλικά πρέπει να παρουσιάζουν κάποιες ιδιότητες που να έχουν σχέση με το μέγεθός τους. Δηλαδή, όταν είναι πολύ μικρά, να έχουν κάποιες ιδιότητες που διαφέρουν από αυτές που αυτά τα υλικά έχουν όταν είναι μεγάλα. Έτσι, αυτά περιορισμών. Ιστορικά, η νανοτεχνολογία ξεκίνησε γύρω στο, ας πούμε, το 1960 με μια ρίση ενός φυσικού του Φέινμαν, νομπελίστα,
από το Πανεπιστήμιο του Καλτέκ, ο οποίος είπε ότι there is plenty of room at the bottom, εννοώντας ότι μπορούμε ακόμα να γράψουμε πληροφορία σε ατομικό επίπεδο. Και έτσι μπορούμε να γράψουμε ολόκληρες εγκυκλοπαίδειες. Το φαντάστηκε αυτό, δεν γινότανε αυτό τότε. Γράψουμε όλη την ιστορία του κόσμου σε ένα πολύ μικρό χώρο, γράφοντας την πληροφορία αυτό, ξέρω εγώ, στις τροχιές των ηλεκτρονίων. Αυτό άρχισε, η νανοτεχνολογία άρχισε πρακτικά στη δεκαετία του 80, κυρίως από δραστηριότητες που γινόντουσαν στη γύρω από τα ερευνητικά κέντρα της IBM στην Αμερική και κυρίως στη Ζυρίχη, όπου ανακαλύφθηκαν εργαλεία με τα οποία κανείς μπορούσε να δει τα άτομα. Έτσι, πέρασαν διάφορα στάδια από το 80 μέχρι το 90, για να φτάσουμε πρόσφατα, έτσι, τη δεκαετία του 2000, το έχω γράψει εδώ, στην ανακάλυψη του γραφενίου, που και αυτό είναι, ας πούμε, μια συνέχεια της νανοτεχνολογίας. Τώρα, ποια είναι η απήχηση της νανοτεχνολογίας σε εμάς? Αυτά περί του επιστημονικού υποβάθρου και του διεθνούς περιβάλλοντος. Η απήχηση της νανοτεχνολογίας, όπως τη βλέπουμε εμείς, έχει να κάνει κυρίως με την τεχνολογία της πληροφορίας. Γιατί είμαστε χρήστες, δεν είμαστε κατασκευαστές, είμαστε χρήστες όλων των αποτελεσμάτων της μικροηλεκτρονικής. Κάθε τηλέφωνο που έχουμε, κάθε υπολογιστής έχει μέσα τσιπάκια. Τα τσιπάκια αυτά πλέον καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται μικρότερα, μας δίνουν όλο και περισσότερες δυνατότητες σε μικρότερο χώρο. Από τη δεκαετία λοιπόν του 60 που άρχισε αυτή η κούρσα της μικροηλεκτρονικής, έχουμε καταφέρει ουσιαστικά να έχουμε στο τηλέφωνο πλέον όση υπολογιστική ισχύ είχαμε σε ένα ολόκληρο αυτό το δωμάτιο στη δεκαετία του 60. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στην επέκταση αυτής της τεχνολογίας πληροφορίας και την ανάγκη να πάρουμε πληροφορία από το περιβάλλον μας αλλά και από τον εαυτό μας, χρησιμοποιώντας συστήματα μικρο-νανοηλεκτρονικής για να μετρήσουμε διάφορες παραμέτρους. Θα ρίξω μια ματιά πώς μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από το περιβάλλον χρησιμοποιώντας τέτοιες διατάξεις και να προσφέρουμε ενέργεια να μην καταναλώνουμε ουσιαστικά ενέργεια για την ηλεκτρονική και καθώς τις χρήσεις μπορεί να έχει η νανοτεχνολογία στην νανοϊατρική. Αυτό είναι το αριστερά βλέπουμε πώς ήταν τα ηλεκτρονικά το 1958 και δεξιά πώς ήταν το 1998 και έβαλα αυτή την εικόνα γιατί μεσολαβούν 40 χρόνια. Αυτό το αριστερό, η αριστερή εικόνα δείχνει κάποια σύρματα που είναι αυτά τα γυαλιστερά, ας πούμε, με κάποιους διακόπτες. Υπάρχουν 2-3 διακόπτες που δεν τους βλέπουμε, ηλεκτρονικοί διακόπτες. Και κάποια σύρματα τα οποία επικοινωνούν τους διακόπτες αυτούς μεταξύ τους. Δεξιά υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιων διακοπτών. Μπορέσαμε δηλαδή σε 40 χρόνια, εκεί που σε μια επιφάνεια βάζαμε 2 διακόπτες, 2 τρανζίστορ ουσιαστικά, έτσι, και επικοινωνούσαν μεταξύ τους, να βάλουμε στην ίδια επιφάνεια εκατομμύρια. Αυτή είναι δηλαδή μια πρακτική εφαρμογή της νανοτεχνολογίας, γιατί για να το πετύχει κανείς αυτό που κάναμε ήταν απλώς μικρύναμε τις διαστάσεις των διακοπτών και των σειρμάτων. Αυτό είναι τα τσιπάκια που χρησιμοποιούμε σήμερα. Η κούρσα λοιπόν αυτή, βλέπετε, συνεχίζεται μέχρι το 2020. Όλο και περισσότερα τέτοιους διακόπτες βάζουμε σε μια μονάδα επιφάνειας, με αποτέλεσμα τόσο περισσότερες δυνατότητες λειτουργικές να έχουν αυτά τα τσιπάκια. Λέμε ότι βρισκόμαστε στην εποχή του πυρητίου, όπως λέγαμε ότι είμαστε στην εποχή του σιδήρου, σήμερα λέμε ότι είμαστε στην εποχή του πυρητίου. Και αυτό γιατί το υλικό με το οποίο γίνονται αυτά τα τσιπάκια είναι το πυρίτιο. Το πυρίτιο, ο συμβολισμός εποχή του πυρητίου δίνει και ένα συμβολισμό εξουσίας, γιατί αυτός που έχει αυτή την τεχνολογία σήμερα έχει, όπως καταλαβαίνετε, και οικονομικές αλλά και στρατιωτικές δυνατότητες, έτσι, εξουσίας γενικά στον πλανήτη. Είναι λοιπόν μια τεχνολογία κλειδί και γι' αυτό ολόκληρη η Ευρώπη δίνει πάρα πολλά λεφτά προς αυτή την τεχνολογία για να μπορέσει να παρακολουθήσει την τεχνολογία και να είναι παραγωγός τεχνολογίας. Ξεκινώντας λοιπόν από διαστάσεις, βλέπετε το 1960 της τάξης των 100 μικρών, έτσι, η πρόβλεψη είναι ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να έχουν διαστάσεις των 10 άγκστρεμ γύρω μετά το 2040. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διατάξεις της τάξης των 300 άγκστρεμ. Έχουμε δηλαδή να κατέβουμε σε διατάξεις 30 φορές από σήμερα. Αυτό τι πλεονέκτημα θα μας δώσει?
Το πλεονέκτημα που ψάχνουμε να πάρουμε από αυτή τη σμίκρινση είναι μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και χαμηλότερη κατανάλωση ισχύως από τα ηλεκτρονικά. Δηλαδή δεν θα ζεσταίνεται ο υπολογιστής, δεν θα ζεσταίνεται το τηλέφωνο, θα κάνει πολύ περισσότερες λειτουργίες σε ένα πολύ μικρό χώρο. Ποιες φαίνεται να είναι οι προοπτικές αυτής της ηλεκτρονικής μέχρι το 2030 που μπορεί κανείς να προβλέψει? Προβλέπεται ότι θα φτάσουμε τελικά σε διαστάσεις από πυρίτιο της τάξης των 5 νανομέτρων. Είναι 50 άγκστρεμ. Το ένα άτομο είναι γύρω στα μερικά άγκστρεμ. Είναι 10 φορές, ας πούμε, πιο μεγαλύτερο από το άτομο. Η βασική τεχνολογία κατασκευής θα παραμείνει η ίδια και απλώς η δυνατότητα να μπορεί να φτιάχνει κανείς τέτοια πράγματα θα είναι πάρα πολύ ακριβή. Δηλαδή το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης είναι 1,5 δισεκατομμύριο σήμερα. Αυτό το κόστος σε 20 χρόνια, 15-20 χρόνια, μπορεί να διπλασιαστεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το έχει ο καθένας αυτό και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εφεύρει κανείς και άλλους τρόπους να κάνει αυτή την ίδια δουλειά. Αλλιώς αυτό θα γίνει ένα μονοπόλιο κάποιων ισχυρών γύρω από τους οποίους θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Φαίνεται ότι ξεπηδάνε όμως και άλλες τεχνολογίες που στηρίζονται στα νανοηλεκτρονικά. Αυτή είναι κυρίως οι ασύρματοι μικρο και νάνο αισθητήρες, οι οποίοι είναι διατάξεις, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα από το περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό και οι οποίοι μπορούν να βοηθάνε στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε πληροφόρηση τόσο για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όσο για την ποιότητα των τροφίμων, με αισθητήρες με τις οποίες μπορούμε να ελέγχουμε τα τρόφιμα και πώς αυτά χαλάνε και τι, αν περιέχουν, ας πούμε, διάφορες βλαβερές ουσίες. Και καθώς και να παρακολουθούμε τον οργανισμό μας μέσα από τέτοιους αισθητήρες σε ένα ασύρματο δίκτυο. Έτσι μπορεί να προλαβαίνουμε ασθένειες και να μην περιμένουμε να εκδηλωθούν, για να εκδηλωθούν πρώτα αυτές. Μέχρι το 2050 είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς, αλλά φαίνεται ότι όλη αυτή η ακριβή τεχνολογία υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξει μόνο αν χρησιμοποιήσουμε μονάδες από τη φύση για να αντικαταστήσουμε το τρανζίστορ που είναι τόσο πολύπλοκο να το κατασκευάσουμε σε διαστάσεις μερικών νανομέτρων. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ειδικά μόρια μέσα στα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε είτε σαν διακόπτες, είτε για να αποθηκεύουμε πληροφορία, μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλη αυτή την ακριβή πληροφορία με κάποια πιο φτηνή τεχνολογία, την οποία τελικά να μπορεί να την κάνει, αν όχι ο καθένας, μικρότερες ομάδες ανθρώπων που θα προσθέτουν εκεί την καινοτομία τους. Βλέπω λοιπόν ότι πηγαίνουμε σε μια οικονομικά, η έρευνα θα δώσει έμφαση σε μια οικονομικά πιο προσιτή τεχνολογία κατασκευής, με τις ίδιες δυνατότητες με τη σημερινή τεχνολογία, η οποία θα αρχίσει να εμφανίζεται. Θα είναι εκείνη τη στιγμή στην αιχμή της. Μέρος αυτής της φτηνής, ας πούμε, τεχνολογίας κατασκευής θα αποτελεί αυτό που λέμε αυτοοργάνωση. Για να γίνονται ουσιαστικά οι κατασκευές αυτές όσο μπορούν κατά κάποιο τρόπο από μόνες τους, ας το πούμε έτσι. Εκεί πρέπει να δανειστούμε γνώσεις από άλλα συστήματα, όπως είναι η βιολογία. Βλέπω λοιπόν ότι από τώρα μέχρι το 2050, προκειμένου να μπορέσουμε να μιμηθούμε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος τόσο σε κατανάλωση ενέργειας στις λειτουργίες που κάνει, αλλά τόσο και σε αριθμό λειτουργιών ανά δευτερόλεπτο, είναι πολύ πιο ισχυρός από έναν υπολογιστή. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε και να προχωρήσουμε την τεχνολογία της σημερινή, η οποία είναι κάπως τεχνητή και δεν δουλεύει με βάση, ας πούμε, τον ανθρώπινο οργανισμό και ιδέες που μπορεί να πάρουμε εκεί, βλέπω μια αλληλεπίδραση με τις βιολογικές επιστήμες. Αυτό θα ενισχύεται, καθώς επίσης και έρευνα για κβαντικούς υπολογιστές, που είναι ένα θέμα λιγάκι πιο, θα έλεγα, επιστημονικό και ακόμα δεν βλέπουμε τις εφαρμογές του καθαρά. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να πει κανείς δύο κουβέντες είναι η δυνατότητα με όλα αυτά τα μικρά και νάνο και μίκρο συστήματα να πάρει ενέργεια από το περιβάλλον. Αυτή την ενέργεια μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να λειτουργούν όλα αυτά τα τσιπάκια. Να μην χρειαζόμαστε να βάζουμε τους υπολογιστές στην πρίζα ή να παίρνουμε ενέργεια από το σύστημα, αλλά αυτά να είναι αυτόνομα ενεργειακά. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που γίνονται για να χρησιμοποιήσουν θερμική ενέργεια, για να χρησιμοποιήσουν το φως, την ηλιακή ενέργεια,
καθώς και καινούριες μπαταρίες, οι οποίες θα είναι πλέον κατασκευασμένες με τον ίδιο τρόπο που είναι τα τσιπάκια. Δεν θα είναι οι μπαταρίες όπως τις ξέρουμε σήμερα. Θα είναι όπως και τα τσιπάκια ολοκληρωμένες στο ίδιο υλικό. Για να εδώ σας δίνω κάποιες τέτοιες εικόνες. Φωτοβολταϊκά λοιπόν, τα οποία θα είναι ολοκληρωμένα στα τσιπάκια και θα παίρνουν, θα εκμεταλλεύονται το φως, είτε το τεχνητό φως, είτε το φως του ήλιου, για να λειτουργούν τα τσιπάκια. Καινούρια θερμοηλεκτρικά υλικά. Μπαταρίες καινούργιες πάνω σε ευλίγιστα υλικά ή και πάνω στο πυρίτιο. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε από εδώ μέχρι το 2050 και θα εξελίσσονται ραγδαία, κάνοντας τα υπάρχοντα τσιπάκια και τους μεταγενέστερους απογόνους τους να μην χρησιμοποιούν ενέργεια από το περιβάλλον και να μην την καταναλύσκουν. Σας μπορώ να πω ότι η ενέργεια αυτή είναι σημαντικό μέρος της ενέργειας που έχουμε, ειδικά σε κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, όπου κυρίως υπάρχουν στο εξωτερικό, καταναλύθηκε τεράστια ποσά ενέργειας. Τέλος, μια περιοχή στην οποία δεν είμαι καθόλου ειδικός είναι η επίδραση της νανοτεχνολογίας στην ανοιατρική. Εδώ δεν θέλω να πω πολλά, όμως οι εικόνες, έτσι ψάχνοντας για να κάνω αυτή την παρουσίαση, είδα ότι πράγματι αυτός ο τομέας αναπτύσσεται ραγδαία, ιδιαίτερα τόσο στην απεικόνηση, παραδείγματος χάρη καρκινικών κυττάρων, έτσι, τόσο στη διάγνωση ασθενειών μέσω βιοαισθητήρων, όσο και στην καλύτερη θεραπεία, με την έννοια ότι νανοκατασκευές μπορούν να εντοπίσουν καρκινικά κύτταρα, μέσα τους να περιέχουν φάρμακα τα οποία να απελευθερώνουν πλησιάζοντας αυτά τα καρκινικά κύτταρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι η απήχηση που θα έχει και αυτή η τεχνολογία στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια σίγουρα είναι σημαντική. Προς το παρόν είναι ερευνητική περιοχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κίνδυνοι από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να καταπίνουμε νανοσωματίδια, τα οποία διερευνώνται προκειμένου αυτό να μπει σε χρήση. Δεν είναι όπως οι άλλες τεχνολογίες, οι οποίες είναι ακίνδυνες που παρουσίασα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να κλείσω, έτσι, και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ελπίζω να δώσω σας όλα καμιά ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο αυτό που μας είπατε. Από την άλλη, κρατιέμαι. Πώς αισθάνεστε μετά όλα όσα ακούσατε? Θέλω λοιπόν τώρα να σηκώσετε χέρια και να αρχίσετε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε. Η κυρία πρόεδρε και το σήκωσε πρώτη στο τέλος. Εσείς. Υπάρχουν μικρόφωνα στις θέσεις. Αν θέλετε, θα βρείτε κάπου εκεί μπροστά. Όχι. Δεν βλέπετε κάποιο? Θα έχουμε λοιπόν μικρόφωνο χεριού. Μισό λεπτάκι θα μας το φέρουν. Έχει μικρόφωνο όμως, από ό,τι θυμάμαι. Μπράβο, βρήκα. Μία ερώτηση αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, και σχετικά με το διάδρομο μεταξύ Πτολεμαΐδας και Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, που είχαμε πει ότι μεταφέρεται το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από το λιγνίτη κλπ. Ο λιγνίτης που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ νομίζω ότι προσφέρει το 68%, αν δεν κάνω λάθος, της ενέργειας, της συνολικής ενέργειας, και τα αποθέματα δεν είναι τόσο μεγάλα. Πιστεύω μέσα σε 10-20 χρόνια θα εξαντληθούν. Μία τέτοια επένδυση θα καλύψει όλο αυτό το έξοδο. Ναι. Και επίσης, σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτές παγκόσμια καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού, για παράδειγμα, η αντίστοιχη ΔΕΗ. Για την ώρα. Και αυτό οφείλεται στην έλλειψη ηλιακής ενέργειας σε άλλες χώρες, προηγμένες χώρες. Ναι, ηλιακής ακτινοβολίας, ας πούμε, για παράδειγμα, έλλειψη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, μήπως το κόστος είναι αποτρεπτικό? Κύριε Κωνσταντόπουλε.
Και το άλλο θέμα αφορά μία άλλη. Μην βάζετε πολλά αν θέλετε. Να απαντήσω λιγάκι. Να ρωτήσει και κάποιος άλλος. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον δεν ήμουνα σαφής στην εξήγησή μου. Η τεχνολογία αυτή ανακυκλώνει το διοξείδιο του άνθρακα. Ως εκ τούτου, όταν κάψεις το λιγνίτι και παραχθεί το διοξείδιο του άνθρακα, το ίδιο διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείς για να κάνεις ένα καύσιμο. Ουσιαστικά, καις μία φορά μόνο τον άνθρακα και ανακυκλώνεις τον άνθρακα συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα του λιγνίτι μπορεί να μείνουν εκεί που είναι, χρησιμοποιώντας μόνο ως make-up, αν κάτι δηλαδή σου λείπει. Επαναλαμβάνω, η τεχνολογία αυτή ανακυκλώνει το διοξείδιο του άνθρακα. Ουσιαστικά μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε χημική ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται σε καύσιμα σαν τα καύσιμα που γνωρίζουμε σήμερα, το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο. Όταν λοιπόν έχουμε την ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα, τα αποθέματα του λιγνίτη θα μείνουν εκεί που είναι. Δεν πρόκειται να ψάχνουμε να βρούμε διοξείδιο του άνθρακα καίγοντας λιγνίτη. Επίσης, μου δίνετε την ευκαιρία να σας συμπληρώσω ότι η τεχνολογία της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα αυτή τη στιγμή είναι αναπτυγμένη μόνο για τις πηγές, δηλαδή εκεί που βγαίνει από την καμινάδα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές προσπάθειες, μεταξύ των οποίων και στο δικό μας εργαστήριο, χρησιμοποιώντας τα θαύματα αυτά της νανοτεχνολογίας, για να μπορεί να δεσμεύει κάποιος το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Σε αυτή την περίπτωση, οπουδήποτε και να βρίσκεστε, θα μπορείτε να το δεσμεύετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σας ερώτηση, γιατί οι προηγμένες χώρες. Μα οι προηγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, έχουν ήδη μεγαλύτερο ποσοστό εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας με ασήμαντη ηλιοφάνεια σε σχέση με τη δικιά μας τη χώρα. Υπάρχει πάντοτε ένα φράγμα εισόδου για τις νέες τεχνολογίες που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το πόσα πολλά κομμάτια μπορεί να πουλήσει κάποιος. Αν δείτε τις τιμές, υπάρχει μία, λέγεται learning curve αυτή, υπάρχει μία καμπύλη που λέει πόσο φτηνένουν κάθε λίγο και λιγάκι οι ανανεώσιμες πηγές. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ηλιοθερμοχημική τεχνολογία, το κόστος της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το κόστος του σίδερου και του γυαλιού που θα χρησιμοποιήσεις για να χτίσεις. Δεν είναι λοιπόν, δεν απαιτεί ούτε περίπλοκα ηλεκτρονικά, ούτε καθαρά δωμάτια, ούτε οτιδήποτε άλλο από αυτά τα πράγματα που ακούσαμε. Γιατί δεν έχει προχωρήσει ακόμα, γιατί η τεχνολογία ήδη βρίσκεται 10 χρόνια μετά την ερευνητική της, ας το πούμε, την πρώτη φορά που το κάναμε, και αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της τεχνολογίας. Σιγά σιγά και άλλες χώρες που έχουν μπει μέσα στο παιχνίδι, όπως η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν να αναπτύξουν, αλλά βρίσκονται κάποια χρόνια πίσω. Για μας το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να είμαστε πριν από τους υπόλοιπους εκεί που επιτρέπεται η εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας. Σήμερα βρισκόμαστε 2 φορές πάνω από την αξία του υδρογόνου, για παράδειγμα, που παράγεται από την αναμόρφωση του φυσικού αερίου. Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά. Εγώ εκτιμώ ότι σε 5 χρόνια, αν συνεχίσουμε το ρυθμό που είμαστε, θα βρισκόμαστε στην αγορά. Η άλλη σας ερώτηση ποια ήταν, δεν θυμάμαι, η τελευταία. Εντάξει, νομίζω απαντήθηκε. Νομίζω απαντήθηκε. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ο κύριος. Μικρόφωνο κάπου εκεί κοντά. Ωραία, εντάξει. Πιο δυνατά το. Να το, βρήκαμε. Ναι. Ωραία. Είπα και πριν ότι όλες τις παρουσιάσεις μου άρεσαν πάρα πολύ. Με προβλημάτισε λίγο περισσότερο η παρουσίαση του κυρίου Μαυρίδη και ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ήθελα να το ρωτήσω τη γνώμη του. Εάν πιστεύετε τις ανθρώπινες κοινωνίες που ζούμε σήμερα, αυτό που λείπει είναι περισσότερο η ευφυΐα, είτε ατομική, είτε συλλογική, ή ανθρωπιά, με την έννοια εννοώντας δικαιοσύνη, αλληλοκατανόηση ή αλληλεγγύη. Και προχωρώντας αυτό ακριβώς, εάν τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα τα σημαντικότερα, είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τη φύση, μας επιβάλλει η φύση, προβλήματα που εμείς ήδη προκαλούμε. Ανθρώπινα προβλήματα δηλαδή, όπως και η σημερινή κατάσταση Ελλάδας, που νομίζω ότι δεν είναι τόσο φυσικό πρόβλημα, όσο τεχνητό από εμάς. Άρα θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό, δηλαδή, τι θεωρείτε εσείς. Ευχαριστώ. Ωραία, κατανοητό. Ακούγομαι. Τώρα πρέπει να ακούγομαι. Αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση και επί της ουσίας αναφέρεται στη σχέση μεταξύ νοημοσύνης, ευφυΐας και ανθρωπιάς, και κυρίως ανθρωπιά μέσα από την μεριά του κατά πόσο μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ολιστικά, πέρα από τον εαυτό μας, με έναν τρόπο που να μπορούμε να επεκτείνουμε το εγώ στο εμείς ως οικογένεια, στο εμείς ως κράτος, στο εμείς ως ανθρωπότητα, στο εμείς ως γαία και βιόσφαιρα.
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Παραδείγματος χάρη, το ενεργειακό πρόβλημα και η ενεργειακή κατάρρευση έχει να κάνει επί της ουσίας με την έλλειψη μιας βασικής διορατικότητας. Αλλά νομίζω πως η ουσία του προβλήματος είναι ακριβώς ότι για να μπορέσει να μεγιστοποιηθεί η συλλογική νοημοσύνη, πρέπει συγχρόνως να αυξήσουμε και την ανθρωπιά μας. Και για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιά μας, πρέπει να μπορέσουμε αρχικά να αυξήσουμε τις ικανότητές μας για αυτοεκτίμηση, για self-reflection, για αυτογνωσία. Και εκεί ακριβώς είναι που μπορεί να παίξει εξαιρετικό ρόλο όλη αυτή η τεχνολογία των γνωσιακών συστημάτων. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα για να βλέπουμε επιτόπου τις επιπτώσεις των πράξεών μας στο περιβάλλον. Έχω ένα γνωστό μου, ο οποίος δουλεύει στο Masdar, που είναι μια πρότυπη οικολογική πόλη στο Abu Dhabi. Ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουν είναι ακριβώς τεχνολογίες με τις οποίες και με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων, κάθε φορά που κάνεις κάτι μέσα στο σπίτι σου, θα μπορείς να έχεις επιτόπου την αποτίμηση του αυτό σε επίπεδο ενέργειας. Αυτό είναι μια αύξηση της προσωπικής σου αυτογνωσίας σε σχέση με το πώς αλληλεπιδράς στο περιβάλλον. Συγχρόνως έχεις δυνατότητες, αν μπορείς να συγκεντρώσεις τέτοιες πληροφορίες πιο ολιστικά, να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ρύπανσης, σε επίπεδο επικοινωνιών και συγχρόνως να βελτιστοποιήσεις και τη χρησιμοποίηση των πόρων σου. Πάρε τις μεταφορές. Ας πούμε, σε όλο τον κόσμο υπάρχει το carpooling. Έχεις ένα αυτοκίνητο που θα πάει από το Los Angeles στο San Francisco, για ποιο λόγο να πηγαίνει άδειο? Αν υπάρχει η κατάλληλη πληροφορία στον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή και εκεί μπορούν να συνεισφέρουν και άνθρωποι, τότε αυτό το αυτοκίνητο θα μπορέσει να πάει γεμάτο και να γλιτώσουμε τεράστια ενέργεια μόνο και μόνο από αυτό. Οπότε, εν συνόψη, η απάντησή μου είναι ότι η μεγιστοποίηση της λογικής νοημοσύνης, ακόμα παραπάνω στις συνθήκες στις οποίες έχουμε φτάσει μέσα από την έλλειψη της βασικής αυτογνωσίας μας ως πλανήτης, συγχρόνως θα οδηγήσει και στην μεγιστοποίηση, μάλλον για να μπορέσει να μεγιστοποιηθεί η συλλογική νοημοσύνη, πρέπει να μεγιστοποιηθεί και η ανθρωπιά όπως την νοείς. Δεν είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντίθετα. Αντιθέτως, είναι δύο πράγματα τα οποία είναι παράλληλα. Και αυτή είναι και η βασική αρχή του Empathic Civilization. Μάλιστα. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ναι. Παρακαλώ, κύριε. Μετά θα έρθω από αυτή την πλευρά. Αναφερθήκατε στην ηλιακή ενέργεια και δεν αναφερθήκατε καθόλου στην αιωλική ενέργεια. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται και παράλληλα αναφερθήκατε ότι το διοξείδιο του άνθρακος μπορούμε να το συλλέξουμε από παντού. Δεν θα είναι πιο φτηνό να χρησιμοποιήσουμε την νότια πλευρά της Ελλάδος όπως την Κρήτη για να αξιοποιήσουμε αυτά που αναφερθήκατε που έχει περισσότερη ηλιοφάνεια? Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσουμε και τη Βόρεια Αφρική και όσο πηγαίνουμε πιο νότια είναι καλύτερες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς στην Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ κοντά, μιλάω για το συγκεκριμένο project μας, το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Δεν μιλάω γενικά. Γενικά, βεβαίως, όσο πιο κοντά είμαστε προς το νότο, είναι πιο μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά, στην Κρήτη δεν υπάρχουν τόσες πολλές πηγές διοξιδίου του άνθρακα και είναι πιο δύσκολο να τις μεταφέρει κάποιος. Άρα, με ένα είδος, ας το πούμε, κόστους-οφέλους, φαίνεται επειδή 70% της παραγωγής της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας είναι εκεί. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα καλό μέρος για να κάνουμε πιλωτικά αυτό το έργο και καθότι βρισκόμαστε εμείς εκεί. Μια και αναφερθήκατε όμως στην Κρήτη, σας αναφέρω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ήδη εγκριθεί η πρώτη ηλιοθερμική, όχι ηλιοθερμοχημική, ηλιοθερμική εγκατάσταση που πρόκειται να γίνει δίπλα στον Αθερινόλακο. Το πρώτο εργοστάσιο το οποίο θα χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να κάνει ατμό και να γυρίζει μια τουρμπίνα και να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Και έπεται σε αυτή την εγκατάσταση. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την εταιρεία που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά για να δούμε πώς μπορεί να ενσωματωθεί η τεχνολογία των ηλιακών καυσίμων, γιατί πολύ δίπλα από αυτό το εργοστάσιο υπάρχει το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο σήμερα δουλεύει με μαζούτ. Θα συνεχίσει να δουλεύει ακόμα και όταν δουλεύει το ηλιακό εργοστάσιο και επομένως μπορεί να δει κάποιος ένα δεύτερο παράδειγμα ανακύκλωσης ακριβώς κάτω στην Κρήτη. Μάλιστα. Και η αιωλική ενέργεια. Για την αιωλική ενέργεια δεν ανέφερα τίποτα, διότι η αιωλική ενέργεια, όπου και να βγείτε, θα σκοντάψετε πάνω σε μια ανεμογεννήτρια. Άρα βρίσκεται ήδη σήμερα έξω από την πόρτα μας. Μάλιστα, βρίσκεται έξω από μερικές πόρτες που άνθρωποι έχουν πολλά προβλήματα και αντιθέσεις επάνω σε αυτό. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, βρίσκεται ήδη σήμερα εδώ. Γι' αυτό το λόγο δεν αναφέρθηκα. Μικρόφωνο έχετε? Μικρόφωνο κάπου εκεί κοντά. Να το βρήκαμε. Ανάψτε το λίγο. Ωραία. Λέω, πέρα από τη γνώση που πήρα, ας πούμε, εγώ τουλάχιστον, αισθάνομαι για πρώτη φορά και ελπίδα και χαίρομαι που ακούω τη λέξη άνθρωπος. Θέλω να κάνω μια πρακτική ερώτηση. Πόσο εξαρτώμαστε από την πολιτική βούληση
που αισθάνομαι ένα τριχύλα όταν εξαρτώμαστε μόνο από αυτό. Πόσο εξαρτώμαστε από τα σύμβολα. Από... Νομίζω ότι εκπροσωπείται τα επιστημονικά μας, τα πανεπιστήμια μας, έτσι δεν είναι. Και αισθάνομαι και. Μάλιστα. Και αισθάνομαι και εθνική υπερηφάνεια που ήρθαστε Έλληνες και χαίρομαι που όλοι συμφωνούμε στη λέξη άνθρωπος. Για την πρόοδό σας αισθάνομαι έκπληκτη. Αισθανόμαστε όλοι κατάπληκτοι, μάλλον. Δεν τα ξέρατε αυτά, όχι. Από τα άρθρα, ναι. από και κανείς δεν ξέρει πόσο υποκειμενικά και αντικειμενικά είναι. Ωραία. Γι' αυτό στήθηκα από τις 6 ώρα και θα κάθεσω, θα είμαι τελευταία που θα φύγω και όσες άλλες φορές την οτοπίζω. Το ερώτημα είναι η πολιτική βούληση, λοιπόν. Αν πόσο παίζει ρόλο, και θέλω έντιμη απάντηση η πολιτική βούληση, πόσο παίζει ρόλο επιχειρηματικότητα και αν μπορείτε να πάτε σε ένα βιενόπλο π.χ. ή σε μια ξένη εταιρεία να το κάνει αυτό, και πόσο παίζει ρόλο τα ιδανιστές μας να μας εμποδίσουν, να μας διευκολύνουν, να το δεχθούν ή να σας απορρίψουν. Γιατί ξέρω ότι αυτά τα τρία πράγματα εξαρτώνται και εσείς να αποδώσετε αυτό που δημιουργήσατε. Σας ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει? Για τους καλά. Κύριε Τσουκαλά. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Ναι. Κύριε Κωνσταντόπουλος. Και μετά ο κύριος Τσουκαλάς. Η πρώτη απάντηση, αν υπάρχει πολιτική βούληση, επειδή ακολουθώ την επιστημονική μέθοδο που βασίζεται στην παρατήρηση και το πείραμα, μπορώ να σας πω όχι. Δεν υπάρχει. Λέει. Δεν υπάρχει, διότι δια της παρατηρήσεως και του πειράματος που είναι επιστημονική μέθοδος, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Πολιτική πρόθεση και καλά συναισθήματα και τέτοια πράγματα μπορεί να υπάρχουν από όλους. Αλλά βούληση μεταφραζόμενη σε πράξη δεν υπάρχει και το δείχνει αυτό η παρατήρηση και το πείραμα. Είμαστε έτοιμοι να διαψευστούμε με το επόμενο πείραμα και την επόμενη επανάληψη που θα γίνει. Δεν μπορώ να μπω σε θέματα ψυχαναλυτικής θεωρίας αυτή τη στιγμή ή κάποια άλλα. Το γιατί μπορεί να το βρει ο καθένας μας ίσως. Μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω ιδιαιτέρως, αν θέλετε. Τώρα, το δεύτερο πράγμα, εάν αυτό προχωρεί με την επιχειρηματικότητα, σε ό,τι αφορά το δικό μας τον τομέα, προσπαθήσαμε, βρήκαμε και προχωρούμε μόνοι μας αυτή την τεχνολογία, βεβαίως σε συνεργασία μαζί με όλους τους stakeholders που χρειαζόμαστε τεχνολογικά ή χρηματοδοτικά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα μπορεί να γίνει. Βέβαια, είναι 10 φορές πιο δύσκολο να γίνει στην Ελλάδα από ό,τι να γίνει στο Αμπού Ντάμπι και είχαμε και πολλές προτάσεις για να πάμε στο Ντουμπάι, στο Κατάρ και σε άλλα μέρη. Απλώς δικιά μας επιλογή είναι να το κάνουμε εδώ πρώτα. Δεύτερη, η τελευταία σας η ερώτηση ήταν αν εμποδίζουν άλλοι. Όχι, διότι αυτό θα ήταν το καλύτερο από όλα. Είναι σαν να λες σε εμποδίζω να προχωρήσεις για να μπορείς να με ξεπληρώσεις. Η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι αυτά τα θέματα δεν είναι στην ατζέντα, γιατί ο πανικός που έχει πέσει από την καθημερινότητα και από την πίεση την πολιτική και από τις ομάδες πίεσης και από τον ένα και τον άλλο και τον άλλο που επηρεάζεται, η ερευνητική κοινότητα της χώρας είναι 700 άτομα όλα και όλα και η ενεργά ερευνητική, ας το πούμε με πανεπιστήμια και όλα, μπορεί να είναι και 5.000, άντε να είναι 10.000. Δεν είναι πολιτικά μετρήσιμος κόσμος αυτός. Και νομίζω αυτό δεν είναι και την πρώτη σας απάντηση. Μάλιστα. Και Τσουκαλά. Δεν έχω να πω κι εγώ πολλά περισσότερα. Σίγουρα, για να δει κανείς τα πράγματα αντικειμενικά, έχουν γίνει στην Ελλάδα βήματα στην επιστήμη και την τεχνολογία, ας πούμε, τα τελευταία 30 χρόνια. Τα βήματα αυτά όμως δεν ήταν ικανά για να πλησιάσουμε, γιατί άλλοι κάνανε πολύ πιο γρήγορα βήματα. Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή, δεν είναι, μόνο με πολιτική απόφαση θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Η πολιτική ήταν ότι να δώσουμε κάτι εύκολο στον κόσμο. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι και μια δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, απαιτεί να περνάς όλες τις ώρες της μέρας σου σε ένα κλειστό χώρο, χωρίς να κερδίζεις όν και καλά πολλά λεφτά. Μπορεί βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό πρέπει να σε ευχαριστεί, να βγάλεις λεφτά σαν επιχειρηματίας. Όμως δεν ήταν αυτή, αν θέλετε, το σφάλμα. Ήταν ότι το σήμα δεν δόθηκε κάντε αυτό και αυτοί που το κάνουν αυτό να επιβραβευθούν, αν θέλετε, από τους πολιτικούς. Ήταν μάλλον μην το κάνετε αυτό, γιατί υπάρχουν άλλες δουλειές που βγάζεις λεφτά πιο εύκολα, να πούμε, και είσαι και ξεκούραστος. Σε αυτό το παιχνίδι παίξαμε όλοι, και οι πολιτικοί και εμείς. Επομένως, οι ευθύνες σε ένα βαθμό είναι μοιρασμένες. Είναι πρώτα στους πολιτικούς που ξέρανε το παιχνίδι κάπως, ενώ εμείς δεν το βλέπαμε από κάτω, αλλά και σε εμάς που μπήκαμε έτσι χαλαρά και περάσαμε καλά σε ένα βαθμό. Τώρα αυτά όλα αλλάζουν. Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ, να πούμε. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η μοίρα σε ένα βαθμό είναι στα χέρια μας.
Δεν είναι σε κάποιον άλλον. Επομένως, αν έχουμε τη γνώση και την απόφαση να πούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουμε και να παρασύρουμε εμείς τους πολιτικούς σε άλλο δρόμο. Αν οι ίδιοι πολιτικοί, γιατί αυτοί πλέον έχουν διαπαιδαγωγή και κάπως τόσα χρόνια. Δηλαδή, ο κόσμος, αν έχουμε την κρίσιμη μάζα στη χώρα μας, ανθρώπων που θέλουν να αλλάξει η χώρα προς μια άλλη κατεύθυνση, αυτό μπορεί να γίνει, να πούμε. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πάρει πολλά χρόνια, αλλά θα γίνει. Δεν είναι στο χέρι του να μην γίνει. Είναι οι άνθρωποι αν το θέλουν. Γιατί όλα αυτά τα κατασκευάσματα που δείξαμε ο καθένας, τα κάνανε άλλοι άνθρωποι, στα οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί Έλληνες, να πούμε. Έτσι, όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Εκεί θα ήθελα να τελειώσω και ήθελα να πω ότι και η επιχειρηματικότητα δεν ενισχύεται στην Ελλάδα. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να βρω αυτό το venture capital, το πώς το λέμε, ας πούμε, το κεφάλαια, για να μπορέσει κανείς να βγάλει ιδέες και προϊόντα τα οποία δεν είναι εύκολο να πτύξει στην Ελλάδα, στην αγορά. Είναι δύσκολο να βρει τέτοια κεφάλαια στην Ελλάδα, γιατί οι τράπεζες τόσα χρόνια που είχαν λεφτά, όχι τώρα, δηλαδή μιλάμε για πριν μια δεκαετία, δεν τα επένδυαν σε κατευθύνσεις οι οποίες ήταν κάποιου υψηλού ρίσκου. Υψηλού ρίσκου, αλλά. Οι επιχειρηματίες προσπαθούν να κάνουν το εύκολο και όχι αυτό το οποίο έχει ρίσκο. Όταν τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν το εύκολο, πρέπει να μην έχουν την ευκαιρία να κάνουν το εύκολο για να πάρουν το ρίσκο. Έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί. Τι να σας πω. Λοιπόν, να κάνω και εγώ κάποια μικρά σχόλια από την προοπτική του εξωτερικού, άμα θέλετε. Τρία σχόλια. Το πρώτο έχει να κάνει με. Πρώτα απ' όλα, οι παρατηρήσεις που ακούσατε είναι, νομίζω, totally to the point και είναι εντελώς εντός θέματος και είναι μια πολύ γλαφυρή εικόνα πολλών πραγμάτων που συμβαίνουν στην Ελλάδα σε σχέση με την επιστημονική έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Το πρώτο που θα ήθελα να αναρωτηθούμε όλοι είναι το εξής πολύ απλό. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, τι έχει να προσφέρει η Ελλάδα, το οποίο να στέκεται στην παγκόσμια αγορά? Έχει αρκετά πράγματα να προσφέρει. Αλλά νομίζω πως πέρα από τον τουρισμό, πέρα από κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον της και τον πολιτισμό της, που είναι και δύσκολο μερικώς να μεταφραστούν τα πιο πολιτισμικά σε άλλες χώρες, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχει να προσφέρει είναι το ανθρώπινο δυναμικό εχμής το οποίο έχει και το οποίο, και μπορώ να σας δώσω πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όσον αφορά τουλάχιστον την επιστημονική έρευνα, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Στο MIT, όταν ήμουν στο Σύλλογο των Ελλήνων του MIT, που είχα διατελέσει σε διάφορες θέσεις, είχαμε πάρει κάποια στιγμή τα στατιστικά στοιχεία για το πόσους φοιτητές έχουμε ανάλογα με τα διαβατήρια τα οποία έχουν, χωρίς να βάζω καν τους Ελληνοαμερικάνους μέσα. Ήταν πρώτη χώρα, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνετε, η Κίνα. Δεύτερη, η Ινδία. Και η Ελλάδα ήταν 13η. Αλλά όταν διαρρέσαμε με τον πληθυσμό των χωρών αυτών, είχαμε τέταρτη χώρα, τη Σιγκαπούρη, με την οποία είχαμε ένα ειδικό alliance και η οποία είναι εξέχουσα σε διάφορα πράγματα επίσης, λόγω κρατικής παρέμβασης θετικής. Και είχαμε τρεις χώρες στην κορυφή, πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, χωρίς να έχουν καν στατιστική διαφορά. Πρώτη ήταν η Ελλάδα με την Κύπρο. Πρώτη κατά κεφαλήν σε φοιτητές στο MIT. Δεύτερο ήταν το Ισραήλ και τρίτο ήταν ο Λίβανος. Και άμα δείτε και τι βγαίνει από τους Έλληνες της Ελλάδας και πάλι ερευνητικά, τα πράγματα δεν είναι και τόσο άσχημα. Και πάλι τα κεφαλήν στοιχεία σε σχέση με δημοσιεύσεις, το impact factor κτλ. Π.χ. στην πληροφορική από τους πανεπιστημιακούς μας εδώ και από τα παιδιά, είναι αρκετά καλά. Το μεγάλο discontinuity έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτά μεταφράζονται σε επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς. Δεν αξιοποιούνται με έναν τρόπο που να μπορέσουν να δημιουργήσουν περαιτέρω θέσεις εργασίας και πάει λέγοντας. Βέβαια, αυτό θέλει τρελό κυνήγι. Και αυτό θέλει και προσπάθεια και λίγο πιο ομαδική προσπάθεια. Θέλει κουλτούρα επιχειρηματικότητας που δεν έχουμε. Τώρα, δύο άλλα πράγματα. Η Ελλάδα είναι ένα συνεχές χιλιάδων ετών. Βεβαίως σε διαρκή αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο και την ανθρωπότητα. Και σε επίπεδο ανταλλαγής υλικού και ιδεών. Και αυτό είναι και το σωστό και έτσι θα έπρεπε να γίνεται με οποιοδήποτε ζωντανό οργανισμό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ελλάδας είναι αυτό το οποίο βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Τώρα είναι μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια καλή προσπάθεια και όχι με τους τρόπους που κάνουμε πιο πριν, να το γνωρίσουμε και να διασυνδεθούμε. Το να αναγκαστεί κάποιος να βγει έξω και να μείνει έξω για ένα διάστημα τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναπόφευκτο. Απλά μετράς. 1.000 ευρώ το μήνα και τελείωσες. Αν έχεις οικογένεια ή κάτι άλλο αντίστοιχο. Από την άλλη, το να μείνεις εδώ και να καταλήξει να σκοτώνει το δυναμικό σου, είναι πρόβλημα και για τον ελληνισμό στο σύνολό του και για την ανθρωπότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν μπορείς να το κάνεις, κάντο, σαφέστατα.
και θα επιτελέσει και σημαντικό έργο. Το λεπτό σημείο είναι το κατά πόσο βγαίνοντας έξω συνεχίζεις να έχεις επαφή με την Ελλάδα της Μητρόπολης και με τον ελληνισμό στο σύνολό του. Και νομίζω ότι το μόνο πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει, ή τουλάχιστον τα πιο σημαντικά πράγματα να μας βοηθήσει τα επόμενα χρόνια, είναι ακριβώς αυτό. Άμα καταφέρουμε επιτέλους, που τουλάχιστον ακαδημαϊκά μερικώς το κάνουμε, να δικτυωθούμε λίγο καλύτερα παγκοσμίως. Γιατί όλοι οι άλλοι το κάνουν. Αν επιτρέπετε, θέλω λίγο να πω κάτι. Δεν πρέπει να είμαστε άδικοι με τους πολιτικούς. Δηλαδή, όταν λέμε ότι φταίνει η πολιτική, εμείς νομίζω κάτι. Λείπει κάτι εδώ πέρα. Αυτοί που φταίνε είστε όλοι εσείς και εμείς, οι οποίοι σε αυτό το σύστημα δεν έχουμε τις αξίες οι οποίες θέλουμε να μας πάνε μπροστά. Όταν λοιπόν η κοινωνία ζητάει από τους πολιτικούς άρτων και θεάματα, ο πολιτικός θα σας δώσει άρτων και θεάματα και καμιά δυο διευκολύνσεις εκεί που πρέπει. Ό,τι λοιπόν είναι, αν όσοι από σας έχετε την ευαισθησία και θέλετε κάτι διαφορετικό, αντί να κάνουμε αυτή την οφαλοσκόπηση και να λέμε ποιος θέλει, απαιτήστε από τους πολιτικούς σας, από τους φίλους σας, από αυτούς που ζητάτε ένα ρουσφετάκι από εδώ ή από εκεί, να σταματήσουν αυτή τη δουλειά και να πούνε να στηριχθεί η έρευνα με αξιοκρατικά κριτήρια, με ανταποδοτικούς όρους, μόνο με κριτήριο την αριστεία και την, πώς το λένε, πόσα λεφτά βάζω σε αυτό, τι χρήματα μου δίνει πίσω σαν επένδυση. Όλα τα άλλα θα είμαστε εδώ πάλι το 2050 και θα κουβαλάμε, αντί να έχουμε τα νανοτεχνολογικά τα εργαλεία, θα έχουμε τις πέτρες και τα ρόπαλα και θα λέμε τι πήγε στραβά. Και ένα πολύ μικρό τελευταίο σχόλιο. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, συμφωνώ απόλυτα ότι όλοι εμείς φταίμε και απόδειξη αυτού του πράγματος ότι φταίμε όλοι έχει να κάνει με αυτή την τοποθέτηση που σας είπα, ποιότητα, ασφάλεια ή διατροφή. Βλέπετε, σας έδειξα μια διαφάνεια που είχε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, η πολιτική της Ευρώπης είναι για την ασφάλεια. Πόσοι από εσάς ασχολείστε με την ασφάλεια? Ασχολείστε με το αν θα είναι light το ένα τυρί ή το άλλο, που είναι ποιότητα. Αυτό θα σας το δώσει η βιομηχανία. Άρα, επειδή όλες οι περισσότερες επιστήμες εδώ έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και με την επιχειρηματικότητα εκτός από την έρευνα, έτσι, και η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα θέμα κρατικής ανάγκης. Πρέπει το κράτος, για να μπορεί ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Μαυρίδης, όλοι να κάνουν την έρευνα, πρέπει να διασφαλίζει στους πολίτες ότι θα μείνουν ζωντανοί. Αυτό λοιπόν εσείς και κατ' επέκταση οι πολιτικοί που ψηφίζονται δεν το αντιλαμβάνονται. Διότι είναι εύκολο, το είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος με πολύ καλύτερα λόγια από μένα. Φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε άλλες ερωτήσεις για το λόγο ότι ήδη έχει καθυστερήσει κατά ένα τέταρτο. Έχουμε καθυστερήσει και εμείς ένα τέταρτο βέβαια. Να πάρουμε να ξεκινήσουμε. Το επόμενο που είναι το PhD movie. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση και τέλος. Κυρία, έχει κάνει ήδη ο νεαρός και τέλος. Μία ερώτηση μόνο. Και μετά έχουμε την ψηφοφορία, μην το ξεχνάτε. Μία απλή ερώτηση ήθελα να κάνω στον κύριο Μαυρίδη. Κύριε Μαυρίδη. Όταν είπατε για μοιρασιά συναισθημάτων και μνήμης μέσω ρομποτικής, αυτό δεν συνεπάγει σε ελεγχόμενη μνήμη και συναισθήματα? Καθώς αφού θα είναι μέσω ενός δικτύου, θα μπορεί να ελεγχθεί από την κυβέρνηση ή από... Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και αναφέρεται βασικά στην εξής και πάλι, στον εξής, αν θέλετε, διπολικό ζεύγος που υπάρχει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Η διαφάνεια και η ικανότητα σε όλους μας να μπορούμε να βλέπουμε πράγματα και να τα επηρεάζουμε και να χτίζουμε τους δικούς μας bottom-up, άμα θέλετε, οργανισμούς, είτε πολιτικούς ή πολιτικούς ενώ των πολιτών, όχι ως πολιτικές οντότητες, είτε εθελοντικούς ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι νομίζω ένας από τους πιο υγιείς τρόπους για να μπορείς να αποφεύγεις, να έχεις και τον απόλυτο έλεγχο από μια κορυφή η οποία θέλει να δημιουργήσει μια πυραμίδα που έχει ρίξει τους πάντες στο τελευταίο επίπεδο και να είναι μόνη της από πάνω, και να αποφύγεις και όλα τα παρατράγουδα που έχουν να κάνουν με αυτό. Το να υπάρχει περισσότερη πληροφορία και γνώση, αν είναι όμως προσβάσιμη σε όλους και τα εργαλεία για να μπορέσει να τη διαχειριστεί προσβάσιμα σε όλους, και το να μπορούν οι πολίτες από μόνοι τους να οργανώνουν αυτά τα γνωσιακά συστήματα που τους επιτρέπουν να τη χρησιμοποιούν για το σκοπό τους, είναι θετικότατο.
όχι αρνητικό. Το να ξέρω ποιο είναι το συναισθηματικό βαρόμετρο μιας περιοχής και να μην το ξέρει μόνο η κυβέρνηση, η αστυνομία ή κάποιος άλλος, να το ξέρουν όλοι, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι το απόλυτα θετικό. Το να μπορώ να έχω την καταγραφή του τι υπόθηκε στο παρελθόν από άλλους με έναν εύκολο τρόπο προσβάσιμο, μπορεί να κάνει τους πολιτικούς να μην λένε και να ξελένε με τον τρόπο που τα λένε. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, νομίζω, θέμα όχι του κατά πόσο το περισσότερο φως κάνει καλό, είναι του κατά πόσο υπάρχει η κατάλληλη κατανομή προσβασιμότητας σε αυτό το περισσότερο φως που θα μας δώσουν τέτοια γνωσιακά συστήματα. Άμα δεν είναι προσβάσιμη, τελείωσε. Αλλά ακριβώς γι' αυτό μιλάω, για αυτοτελικά συστήματα, στο οποίο υπάρχει συμμετοχή ανθρώπων και ο σκοπός των οποίων έρχεται από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά. Χρειάζεται μια πολύ σημαντική κατανομή σε σχέση με την προσβασιμότητα. Και πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα είναι όσο πιο ανοιχτά γίνεται. Γιατί τότε υπάρχουν οι κίνδυνοι ακριβώς που αναφέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε, έχω μια αγωνία. Πώς θα γίνει στα επόμενα 38 χρόνια να μάθω την απάντηση στα ερωτήματα που θέτουμε σήμερα. Από ό,τι λένε οι γιατροί, οι ερευνητές, θα ζούμε όλοι πάνω από 100 χρόνια. Σε λίγο, πλησιάζει αυτό. Επομένως, τα 38 δεν είναι τίποτα. Πιο πολύ ενέργεια θα θέλουμε, όλα αυτά θα το δούμε. Θα το δούμε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Μην ξεχνάτε έξω να ψηφίσετε. Να βάλετε το τικ που θέλετε στην επιστήμη που θέλετε ή στο αντικείμενο, τέλος πάντων, που θέλετε από αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.